Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ και σήμερα για να βρούμε λύσεις μόνο στο SBC μαζί με τη Σοφία Μίτιλη. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αλλά και με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους όπως κάνουμε καθημερινά από τις 4 η ώρα έως και τις 6. Σήμερα στο στούντιο μαζί μας η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος μας, θα μας μιλήσει για τα πάντα για τα κόκκινα δάνεια. Ο Θρασίβουλος Ομίαρης, ο φοροτεχνικός μας, θα μας βρει λύσεις για τη φορολογία. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, τα πάντα για το ασφαλιστικό, με τον κύριο Γιώργο Ρωμανιά και τον κύριο Στάθη Χριστοδουλέλη. Όλα αυτά μετά από ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από τη Σοφία. Η συζήτηση για τα εργασιακά θα έχει κομβικό ρόλο στο Eurogroup, ακριβώς επειδή είναι βαθιά πολιτικό θέμα, το οποίο δεν μπορεί να λυθεί σε επίπεδο τεχνικής διαπραγμάτευσης. Αυτό υποστήριξε η Υπουργός Εργασίας Έφη Αχτζόγλου μετά από τον κύκλο επαφών που είχε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι τη Δευτέρα στις 5 Δεκεμβρίου στο Eurogroup μπορεί να υπάρξει μια αρχική πολιτική συμφωνία για το σύνολο των ζητημάτων της δεύτερης αξιολόγησης. Όπως δήλωσε η ίδια, μιλώντας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, μεταφέραμε τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης για την ανάγκη επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων στη χώρα. Στο σύνολό τους, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τα οποία συναντήθηκα, υποστηρίζουν θερμά τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης για την επαναφορά της χώρας σε αυτό που αποτελεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο στα εργασιακά δικαιώματα. Όπως είπε, τα μέλη της Ευρωβουλής υποστήριξαν από την πλευρά τους ότι η Ελλάδα δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση εξαίρεσης από το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, επειδή βρίσκεται σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και η Ευρώπη δεν θα πρέπει να επιτρέψει μια τέτοια εξαίρεση της Ελλάδας από το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Αναδρομικές μειώσεις στις συντάξεις που ξεπερνούν τα 2.000 ευρώ μεικτά. Από 1η Ιουνίου του 2016 ενεργοποιεί εγκύκλιος που φέρνει την υπογραφή του αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας Στάσου Πετρόπουλου. Οι μειώσεις αφορούν και τους συνταξιούχους που λαμβάνουν περισσότερες συντάξεις, οι οποίες ανέρχονται στα 3.000 ευρώ μεικτά, ενεργοποιώντας σχετική ρύθμιση του ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου. Οι μειώσεις θα ισχύσουν έως τις 31/12/2018. Στην περίπτωση της ατομικής μηνιαίας σύνταξης άνω των 2.000 ευρώ, το καταβαλλόμενο ποσό κάθε σύνταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ μεικτά και κάθε ποσό πάνω από αυτά αναστέλλεται μέχρι το τέλος του 2018. Στην περίπτωση που ο συνταξιούχος δικαιούται δύο ή περισσότερες συντάξεις, έρχεται και δεύτερος κόφτης, σύμφωνα με τον οποίο το ποσό δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ μεικτά. Μάλιστα, η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι το ανώτατο αυτό όριο αθροίσματος συντάξεων υπολογίζεται αφού πρώτα έχει επέλθει ο πρώτος κόφτης στις ατομικές συντάξεις έως τα 2.000 ευρώ. Κόβεται από την 1η Ιανουαρίου 2017 το ΕΚΑΣ για 250.000 δικαιούχους, καθώς ξεκινά η δεύτερη φάση της σταδιακής κατάργησης του επιδόματος. Το Υπουργείο Εργασίας έχει δεσμευθεί ότι η εξοικονόμηση της δαπάνης θα γίνει μέσω της μείωσης των ποσών που θα χορηγηθούν και όχι μέσω της μείωσης του αριθμού των δικαιούχων. Αυτό σημαίνει ότι για να βγει ο λογαριασμός θα πρέπει τα επιδόματα να περικοπούν έως 40%. Δηλαδή, το επίδομα των 230 ευρώ θα μειωθεί στα 138 ευρώ. Ένα νέο ολοκληρωμένο σύστημα για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών ίσπραξης των οφειλών προς το δημόσιο προγραμματίζει να εγκαταστήσει και να θέσει σε λειτουργία το Υπουργείο Οικονομικών από το 2017. Μέσω του συστήματος αυτού, οι διαδικασίες αποστολής των κατασχετηρίων και επιβολής κατασχέσεων σε καταθέσεις, εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία φορολογουμένων που δεν πληρώνουν εκπρόθεσμα τις οφειλές τους προς το δημόσιο, θα γίνονται μαζικά. Αμέσως, μόλις μία οφειλή γίνεται λήξη πρόθεσμη, το σύστημα θα ενεργοποιεί αυτόματα τη διαδικασία ηλεκτρονικής αποστολής κατασχετηρίου σε όλες τις τράπεζες για την δέσμευση και την κατάσχεση του ποσού της οφειλής από τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών του οφειλέτη, ώστε το δημόσιο να μην χάνει καθόλου χρόνο στην διεκδίκηση των οφειλών. Διαδικασίες express θα δρομολογούνται και για πολύ μεγάλα χρέη, για τα οποία απαιτούνται κατασχέσεις κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων.
Όλη η ακίνητη και εκείνη την περιουσία, τα μετρητά και κάθε είδους αντικείμενο αξίας θα δηλώνεται στο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο που θα τεθεί σε εφαρμογή. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το έγγραφο προκήρυξης που δημοσιεύουν τα δικαιολογητικά.gr, θα πρέπει να δηλώνονται σπίτια, χωράφια, οικόπεδα, αυτοκίνητα κλπ. Οχήματα, σκάφη και αεροσκάφη, μεγάλα χρηματικά ποσά που φυλάσσονται στα στρώματα, καταθέσεις σε τράπεζες, πλάκες χρυσού, μετοχές, ομόλογα, εντοκαγραμμάτια, συμμετοχές σε πάσης μορφής επιχειρήσεις, εταιρικά μερίδια, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, ακόμη και άλογα υποδρόμου. Εντός της διετίας 2017-2018 θα πρέπει να δημιουργηθεί αυτή η τεράστια βάση δεδομένων, στην οποία θα συγκεντρωθούν πλήρεις και αναλυτικές πληροφορίες για την περιουσιακή κατάσταση 8,5 εκατομμυρίων φορολογουμένων και 250.000 εταιριών και λοιπόν νομικών προσώπων. Η δημιουργία του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου δρομολογήθηκε ήδη με την ένταξη του έργου στα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με το έγγραφο, το έργο της δημιουργίας του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου θα αρχίσει να εκτελείται από τον Ιούνιο του 2017 και εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2018. Θα ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία κατόπιν διαγωνισμού. Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία του κατάλληλου μηχανογραφικού περιβάλλοντος με σκοπό τη συγκέντρωση του συνόλου των πληροφοριών. Με μικρές αλλαγές παρέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών στους θεσμούς το τελικό σχέδιο για την επέκταση των πληρωμών με πλαστικό χρήμα. Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να έρθει στη Βουλή πολύ σύντομα. Με όσα προβλέπει, γίνεται πιο εύκολη η παροχή του αφορολόγητου ορίου, καθώς μειώνεται για όσους έχουν σημαντικό εισόδημα το ποσό των απαιτούμενων δαπανών με κάρτα. Δημιουργούνται αντικίνητρα για όσες επιχειρήσεις δεν επιθυμούν να εγκαταστήσουν συσκευή ηλεκτρονικών πληρωμών, τα λεγόμενα POS, ενώ σε κλειό ηλεκτρονικού χρήματος μπαίνουν κλάδοι με υψηλή φοροδιαφυγή, όπως οι γιατροί. Στόχος των αλλαγών που έγιναν τελευταία είναι να δοθούν επιπλέον κίνητρα για τη χρήση πλαστικού χρήματος. Ειδικότερα, οι αλλαγές που έχουν επέλθει, σύμφωνα με το capital.gr, είναι οι εξής. Το ανώτατο ποσοστό δαπάνης με πλαστικό χρήμα, προκειμένου να δοθεί το αφορολόγητο όριο στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, περιορίζεται από το 30% στο 20%. Έτσι, για να πάρει ένας μισθωτός το αφορολόγητο όριο και έχει εισόδημα έως 10.000 ευρώ, θα πρέπει να δαπανίσει το 10% με πλαστικό χρήμα, το 15% εφόσον έχει εισόδημα έως 30.000 και για εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ θα πρέπει να δαπανίσει με πλαστικό χρήμα τουλάχιστον το 20%, αλλά θα υπάρχει και ανώτατο όριο δαπάνης, παραδείγματος χάρη 12.000 ευρώ. Οι επιχειρήσεις που δεν επιθυμούν να δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές θα το δηλώνουν με ειδική πινακίδα που θα είναι εμφανή στην είσοδο. Οι δαπάνες για γιατρούς θα αναγνωρίζονται για έκπτωση φόρου μόνο εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί μέσω χρέωσης καρτών. Καθιερώνεται η λοταρία αποδείξεων για να δίνεται κίνητρο στους φορολογούμενους να ζητούν αποδείξεις. Όλη η διαδικασία θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, SMS, ίντερνετ. Οι δαπάνες για δικηγορικές υπηρεσίες θα αναγνωρίζονται από την εφορία για την οικοδόμηση του φορολόγητου μόνο εφόσον ξεπερνούν τα 500 ευρώ και έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση πλαστικού χρήματος. Την επιχειρηματικότητα της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και της υπευθυνότητας επιβράβευσε η Λέσχη Επιχειρηματικότητας απονέμοντας για 22η χρονιά τα ιστορικά βραβεία Κούρος. Το SBC ήταν εκεί. Παρουσία πολιτικών αλλά και θεσμικών εκπροσώπων και εκατοντάδων διακεκριμένων επιχειρηματιών απονεμήθηκαν και φέτος στα βραβεία επιχειρηματικότητας Κούρος 2016 από τη Λέσχη Επιχειρηματικότητας. Νομίζω πρέπει να είμαστε λίγο περισσότεροι αισιόδοξοι από πριν, γιατί βλέπω ότι κάτι κινείται στο κανάλι της επιχειρηματικότητας. Βλέπουμε πολλές εταιρείες που όχι μόνο επιβιώνουν, αντιστέκονται, προχωρούν. Οι εταιρείες που βραβεύσαμε σήμερα δείχνουν το δρόμο και σε άλλες επιχειρήσεις. Αλλά αυτό που βλέπω είναι πάρα πολλά startups, τα οποία μεγαλώνουν, δημιουργούνται, πολλά από αυτά χωρίς θόρυβο, κάτω από τα ραντάρ μας. Αλλά πιστεύω τα επόμενα χρόνια αυτά τα startups, αυτή η νέα επιχειρηματικότητα θα μας εκπλήξει. Μέσα σε μια δύσκολη συγκυρία για το επιχειρήν, αρκετοί είναι οι επιχειρηματίες που ξεχωρίζουν με την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την υπευθυνότητά τους και η Λέσχη Επιχειρηματικότητας τους βραβεύει.
Την απονομή του πρώτου βραβείου έκανε η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη, η οποία τόνισε στην κάμερα του SBC τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλειών. Έχει μια πολύ μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα αυτή η εκδήλωση, που βραβεύει, επενεί και ενθαρρύνει καινοτόμες επιχειρήσεις και νεανικές. Ελπιδοφόρο πολύ. Ως κυβέρνηση θέλουμε να στηρίξουμε αυτές τις προσπάθειες και είμαστε εδώ για να το κάνουμε. Από την πλευρά του δικού μου Υπουργείου βεβαίως δεν είναι άμεση η σχέση, ωστόσο αυτό το οποίο καλούμαστε από το δικό μου το Υπουργείο να συμβάλλουμε σε αυτό είναι ένα κράτος, μια διοίκηση, μια δημόσια διοίκηση ανοιχτή, γρήγορη και αποτελεσματική, προκειμένου να ευνοήσει και προκειμένου να διευκολύνει και την επιχειρηματικότητα. Το βραβείο ανάπτυξης και καινοτομίας απονεμήθηκε στον Νίκο Καφκά, πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της Καφκάς ΑΕ, κορυφαίας εταιρείας στην Ελλάδα, στον χώρο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, του φωτισμού και των ενεργειακών λύσεων. Είναι πολύ μεγάλη τιμή και φυσικά είναι δικαίωση όλων των προσπαθειών που έχουμε κάνει στην Καφκάς τόσα χρόνια, μέσα σε πολύ δύσκολες εποχές, ιδίως τα τελευταία χρόνια της κρίσης, με όλη την κρίση, ιδίως στον τομέα της κατασκευής, που έχει μεγάλη εξάρτηση η δραστηριότητα η δική μας. Εμείς έχουμε καταφέρει να αναπτυχθούμε, να διπλασιάσουμε πωλήσεις, καταστήματα, προσωπικό και να τα πηγαίνουμε μια χαρά. Προσπαθούμε ως εταιρεία να κάνουμε στρατηγικές κινήσεις σε τομείς που έχουν ανάπτυξη, ιδίως στον τουριστικό τομέα, ανοίγοντας περισσότερα καταστήματα σε περιοχές που υπάρχουν ξενοδοχεία και συναφείς δραστηριότητες. Και σε υγιείς άλλους κλάδους όπως τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, ανοίγοντας νέα καταστήματα αλλά και κοιτάζοντας λοιπές κάθετες αγορές και αναπτύσσοντας νέες δραστηριότητες όπως την εξοικονόμηση ενέργειας σε διάφορα κτίρια. Το βραβείο επίδοσης στο Διεθνή Οικονομικό Στίβο απονεμήθηκε στον Αντώνη Καράτζη, πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της Καράτζης ΑΕ. Ο όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην κατασκευή δικτύων συσκευασίας, κατέχοντας μία από τις κορυφαίες θέσεις στην παγκόσμια αγορά. Είναι μεγάλη τιμή για μας. Είναι ένα από τα παλαιότερα βραβεία και μας τιμά ιδιαίτερα που το πήραμε εμείς, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αξιόλογες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε έτσι, να ανεβαίνει η εταιρεία μας, να κάνουμε προσπάθεια και να αντιπροσωπεύουμε, να είμαστε πρέσβεις, καλοί πρέσβεις της Ελλάδος στο εξωτερικό. Αυτό προσπαθούσαμε πάντοτε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Στο πλαίσιο των βραβείων Κούρος 2016 απονεμήθηκε επίσης το ειδικό βραβείο Green Dreams στην πρόεδρο της ΑΠΒΙΤΑ, Νίκη Κουτσιανά, για τις καινοτομίες της επιχείρησης στον τομέα της πράσινης οικονομίας. Παρόλο που έχουμε πάρει κατά τη διάρκεια των 38 χρόνων της πορείας μας πολλά βραβεία, για μας αυτό το βραβείο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είμαστε από τους πρώτους που πιστεύουμε και θα πιστεύουμε στην πράσινη επιχειρηματικότητα. Χωρίς αυτή δεν μπορεί να υπάρξει επιχειρήν και πραγματικά και πιστεύουμε ότι τώρα βέβαια είναι μονόδρομος και ότι όλοι πρέπει να ακολουθήσουμε την πράσινη ανάπτυξη. Το βραβείο κοινωνικής προσφοράς τέλος απονεμήθηκε στην ελληνική πρωτοβουλία The Hellenic Initiative, η οποία από το 2012 προσφέρει στην ελληνική κοινωνία μέσα από προγράμματα που επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης. Καταρχήν θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα ευχαριστώ. Με ένα ευχαριστώ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Πρωτοβουλίας, εκ μέρους των Ελλήνων της Ομογένειας, εκ μέρους των Ελλήνων της Αμερικής, της Αυστραλίας, του Καναδά, αυτούς που είναι στην Ευρώπη, όλων αυτών που είναι κάτω από την ομπρέλα της Ελληνικής Πρωτοβουλίας και με το δικό τους τρόπο έχουν βοηθήσει τη χώρα μας εκεί μακριά που είναι. Και στο σημείο αυτό να περάσουμε και να παρακολουθήσουμε τις διεθνείς ειδήσεις της ημέρας. Γράφονται οι τίτλοι τέλους στην πορεία του Φρασουά Ολάν ως Προέδρου της Γαλλίας. Ο ηγέτης των σοσιαλιστών με τη χαμηλότερη δημοτικότητα στην ιστορία του θεσμού ανακοίνωσε ότι μόλις μετά από μία θητεία στο υψηλότερο αξίωμα της χώρας δεν πρόκειται να διεκδικήσει την Προεδρία για δεύτερη φορά. Η απόφαση φαντάζει μάλλον επιβεβλημένη, καθώς πρόσφατα το ποσοστό δημοτικότητάς του έπεσε στο 4%, αποτυπώνοντας τη δυσαρέσκεια του γαλλικού λαού προς το πρόσωπό του. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι τα χρόνια που διετέλεσε ως πρόεδρος τον έμαθα να είναι ταπεινός.
Στην επαρχία Καμαγουέι, στη δυτική Κούβα, έφτασε η αυτοκινητοπομπή που μεταφέρει την τέφρα του Φιντελ Κάστρο, αποτελώντας το τελευταίο σταθμό της πορείας ανά τη χώρα πριν τελεστεί η κηδεία του την Κυριακή στο Σαντιάγο ντε Κούμπα. Σε όλα τα μέρη που πέρασε η αυτοκινητοπομπή, χιλιάδες Κουβανοί συγκεντρώθηκαν σε πλατείες και κατά μήκος των δρόμων για να πούν το τελευταίο αντίο στον ηγέτη τους, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Παρασκευή σε ηλικία 99 ετών. Δημόσια συγγνώμη ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Μπαν Κι Μουν, για την επιδημία χολέρας που ξέσπασε στην Αϊτή και είχε ως αποτέλεσμα να υποφέρουν και να χάσουν τη ζωή τους χιλιάδες κάτοικοι του νησιού. Η επιδημία ξέσπασε όταν το 2011 και οι ανόκρανοι του ΟΗΕ από το Νεπάλ, όπου η χολέρα είναι ενδημική, έριχναν μολυσμένα λίμματα σε ποταμό κοντά στο στρατόπεδό τους. Από τότε 9.000 κάτοικοι πέθαναν, ενώ επιπλέον 8.000 μολύνθηκαν από την ασθένεια. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Ακολουθούν τα Info News. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, οριακά στο ΣΥΝ το χρηματιστήριο Αθηνών, λίγη ώρα πριν το κλείσιμό του, στο ΣΥΝ 0,01. Η Ματίνα Χαρτοφτάκη μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλησπέρα, Ματίνα. Καλησπέρα, Κία και Σοφία. Παρότι λοιπόν στη σημερινή συνεδρίαση νωρίτερα το ελληνικό χρηματιστήριο δέχτηκε σημαντικές αρνητικές πιέσεις και μάλιστα ο δείκτης βρέθηκε να διαπραγματεύεται και κάτω από τις 610 μονάδες, ωστόσο αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι κατάφερε να επιστρέψει, να περιορίσει μάλλον τις απώλειες και να βρεθεί σε θετικό έδαφος. Διαπραγματεύεται οριακά βέβαια προς τα πάνω στο συν 0,02% στις 614 μονάδες. Να πούμε επιπλέον ότι αρνητικά είναι τα πρόσημα στις ευρωπαϊκές αγορές εν ώψη κρίσιμων εξελίξεων. Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου έχουμε το πολύ σημαντικό δημοψήφισμα στην Ιταλία, εκεί όπου κρίνεται και το μέλλον του Ματέο Ρέντσι, ενώ
Επηρέασε τις ευρωπαϊκές αγορές και η απόφαση του Φρανσουά Ολάν, του Γάλλου Προέδρου, ο οποίος ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει δεύτερη προεδρική θητεία. Έτσι λοιπόν, στο προσκήνιο των χρηματοοικονομικών αγορών βρίσκονται οι πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη. Επιπλέον να πούμε ότι σημαντικά μακροοικονομικά στοιχεία μας έρχονται από την Αμερική, εκεί που η ανεργία άγγιξε χαμηλό 9 ετών και τον Νοέμβριο διαμορφώθηκε στο 4,6%, ενώ προσθέθηκαν στην αμερικανική αγορά επιπλέον 178.000 θέσεις εργασίας τον Νοέμβριο. Τα χαμηλά ποσοστά ανεργίας και γενικότερα η απασχόληση αποτελούν πολύ σημαντικό παράγοντα που θα βαρύνει στην απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ εάν θα προχωρήσει στην αύξηση του βασικού επιτοκίου δανεισμού στην κρίσιμη συνεδρίαση αυτού του μήνα, που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Επιπλέον να πούμε ότι το πετρέλαιο μετά το ανωδικό ράλι που κατέγραψε στον απόϊχο της είδησης ότι τελικά τα κράτη-μέλη του ΟΠΕΚ συμφώνησαν στο να μειωθεί η παγκόσμια παραγωγή, βλέπουμε τώρα ότι κάπως περιορίστηκε το συγκεκριμένο ράλι, ωστόσο διαπραγματεύεται πάνω από το ψυχολογικό όριο των $50 ανά βαρέλι, κοντά στα $51 το βαρέλι. Να περάσουμε να δούμε όμως και το πολύτιμο μέταλλο, το χρυσό, ο οποίος αυτή τη στιγμή ενισχύεται 0,25% και διαπραγματεύεται στα $1,180 η ουγγιά. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Ματίνα. Κυρίες και κύριοι, μετά από αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες στο μοναδικό οικονομικό κανάλι, μείνετε συντονισμένοι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Είμαστε οι μόνοι που σας ενημερώνουμε για ό,τι τελευταία εξέλιξη υπάρχει όσον αφορά το οικονομικό μέτωπο και όχι μόνο. Μείνετε συντονισμένοι γιατί υπάρχουν και λύσεις από αυτή εδώ την εκπομπή για φορολογία, για κόκκινα δάνεια αλλά και για ασφαλιστικό. Σε λίγα λεπτά μαζί με την Κατερίνα Τφραγκάκη θα μιλήσουμε για τα κόκκινα δάνεια μετά από ένα σύντομο δελτίο, όχι δελτίο ειδήσεων, μετά από ένα σύντομο διάλειμμα. Λύσεις υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, καθημερινά από τις 4 έως τις 6 μόνο στο SBC, το μοναδικό οικονομικό κανάλι της χώρας. Έχουμε λύσεις για φορολογία, για κόκκινα δάνεια, όπως επίσης και για το ασφαλιστικό. Σήμερα, στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, είναι δύο εκλεκτοί καλεσμένοι και φίλοι μαζί μας, ο Θρασίπλος Ομήρης και η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη. Καλησπέρα και στους δυο σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Καλησπέρα. Και καλό μήνα, γιατί δεν τα έχουμε πει. Καλό για να μήνα, δούμε καλό μήνα, μπράβο. Για να δούμε τι μήνας θα είναι αυτός, καθώς από τη μία δηλώνουμε τα πάντα. Από την άλλη, έχουμε μάθει πλέον ότι και να δηλώνουμε δεν υπάρχουν χρήματα για τίποτα. Και την άλλη, τα κόκκινα δάνεια, τα οποία επιβαρύνουν πάρα πολύ τον κόσμο, γιατί φοβούνται ακόμα και για κατασχέσεις. Και μάλιστα αυτό που είπε και η Σοφία στο δελτίο, ακόμα και οι ηλεκτρονικές κατασχέσεις δεν έχει τώρα να κάνουμε, να το συζητήσουμε πολύ. Αυτοματοποιημένο σύστημα, όπως πάμε να δούμε τι θα γίνεται με τις καταθέσεις, όπως πάμε να δούμε και τι θα δηλώσουμε σε λίγο. Τα άλογα, λέει η Σοφία, στον υπόδρομο. Δηλαδή, μόνο αυτό μας ενδιαφέρει τώρα. Τα άλογα. Μην ξεχνάσουμε να δηλώσουμε και τα άλογα μας. Αυτοί που έχουν άλογα θα έχουν πρέπει να δηλώσουν. Για πάμε. Ξέρω ότι έχει ιδιαίτερη συμπάθεια στα άλογα, αλλά όχι το υπόδρομο. Για εισόδημα. Νομίζω είμαι ψηλή για να τρέχω στον υπόδρομο με άλογο. Προς το παρόν. Κάνω ελεύθερη βασία, λοιπόν. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Να ξεκινήσουμε με τις κατασχέσεις, Θρασίβουλε, και θα πάμε σε λίγο να δούμε για να κλείσει αυτή η δεύτερη αξιολόγηση. Δυστυχώς έχουμε, κόβονται φοροαπαλλαγές, ό,τι είχαν μάλλον, ό,τι είχε απομείνει, επιδόματα. Τι θα γίνει και τι πρέπει να περιμένουν από το 2017 οι φορολογούμενοι που μας παρακολουθούν με μεγάλη γωνία αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, Σοφία, σήμερα, παρεμπιπτόντως, είχα στο γραφείο μου κάποιους ανθρώπους που τους κοινοποιήθηκε η κατάσχεση. Η κατάσχεση κατοικίας και ιδίως κατοικίας όταν κάποιος έχει και ένα μικρό ποσοστό, το οποίο έχει κληρονομήσει από κάποια άλλη αιτία, από θάνατο γονιού, από θείους, από οτιδήποτε άλλο, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί η εφορία, άσχετα το χρέος,
Η μία περίπτωση δηλαδή που είχα ήταν για 6.000 ευρώ ληξιπρόθεσμο χρέος. Πήγε και έκανε αναγκαστική κατάσταση σε κατοικία εκτιμόμενης αξίας 180.000 ευρώ. Για 6.000, έτσι, ναι, να το τονίσω εκτιμόμενη, αυτό, πρέπει, εκτιμόμενη αξία 180.000 ευρώ, καταλαβαίνετε, είναι ένα πολύ μεγάλο διαμέρισμα στη Γλυφάδα, γιατί νέας κατασκευής και είναι η κύρια κατοικία που είχε η συγκεκριμένη συνταξιούχος που της έκαναν κατάσχεση. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι ο κόσμος έχει ρυθμίσει τη ζωή του, όλοι οι πολίτες, ανάλογα με αυτά που παίρνανε. Με τη μείωση των συντάξεων, με τις υποχρεώσεις που είχαν δημιουργήσει πριν, με δανεισμό και ρύθμιση η οποία είχε κάνει συγκεκριμένα σε τράπεζα, τις απομένουν πολύ λίγα χρήματα, έτσι ώστε να μην μπορεί να καλύψει τη συγκεκριμένη οφειλή. Και τις βασικές ανάγκες, να το πούμε και αυτό. Βέβαια, να πούμε ότι ο κόσμος, όσο και να το λέμε εμείς εδώ, δεν είναι πληροφορημένος. Η κυρία μου έθεσε και μου λέει, τι δικαιώματα έχω. Λέω, έχετε μπει στον νόμο Κατσέλη. Μου λέει, όχι. Προηγούμενη συζήτηση που σας είχα κάνει, σας είχα πει ότι με συγκεκριμένη διαδικασία μπορείτε να ενταχθείτε. Μα λέει, θα χάσω τα μικρά ποσοστά που έχω από την υπόλοιπη κατοικία. Λοιπόν, να πούμε στον κόσμο ότι ο νόμος Κατσέλη ισχύει, ότι υπάρχουν εξειδικευμένοι δικηγόροι που χειρίζονται αυτές τις υποθέσεις. Η κυρία Φραγκάκη, που έχουμε σήμερα, είναι μία από τους καλύτερους δικηγόρους και επειδή έχω τύχει σε συζήτηση, προσπαθεί να βοηθήσει πάρα πολύ τον κόσμο σε σχέση με τα δικαιώματα που έχει και βέβαια και εμείς εκ παραλλήλου με ρυθμίσεις που πρέπει όλοι να τηρούν για να μην βρίσκονται σε αυτό το πρόβλημα των κατασχέσεων. Πριν προχωρήσουμε, να πάμε στον πρώτο τηλεθεατή για σήμερα, γιατί μας περιμένει για να θέσει την ερώτησή του. Βέβαια. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα. Γεια σας. Σας ήθελα να ρωτήσω αν ανάπηρος με 100% αναπηρία απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, το φόρο πολυτελείας και την τεκμαρτή δαπάνη αυτοκινήτου. Συγγνώμη, το ποσοστό αναπηρία σας είναι 100%. 100%. Ναι, ναι. Μάλιστα. Δεν έχουμε απαλλαγή. Δεν υπάρχει. Δεν έχουμε απαλλαγή. Τα αναπηρικά αυτοκίνητα έχουν κάποια έκπτωση, αλλά πρέπει να χαρακτηρίζονται ως αναπηρικά. Ότι έχει το πιστοποιητικό αναπηρίας δεν έχει την απαλλαγή αν έχει πάρει κανονικό αυτοκίνητο. Έχετε κάποιες ειδικές πινακίδες αυτές που τοποθετούνται στα αναπηρικά αυτοκίνητα? Όχι. Θα χρειαστεί λογικά να προέκυψε μετά. Προέκυψε μετά. Οπότε την αγορά του αυτοκίνητου σας. Ναι, δεν πήρε αναπηρικό. Μάλιστα. Δηλαδή, υπάρχει απαλλαγή? Δεν υπάρχει, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Απλά κάντε αυτή τη διαδικασία, έχουμε, κύριε βέβαια, Γιώργο, αφού έχετε αυτό το πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο έχουμε ποσοστό βέβαια, αναπηρίας. Έχουμε βέβαια το μαχητό τεκμήριο, ναι, έτσι. Το τεκμήριο το οποίο επιβαρύνει τις φορολογικές δηλώσεις και αυτό θα πρέπει να το δει συγκεκριμένα με αίτησή του στον τοπικό προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΗ. Εντάξει, ευχαριστώ. Γεια σας. Ευχαριστούμε εμείς, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λοιπόν αυτά που λέγαμε, θα σας είπα, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι και να περάσουμε και στην Κατερίνα τη Φραγκάκη για να μας εξηγήσει, γιατί καθημερινά, Κατερίνα μου, μέχρι και αν ισχύει ο νόμος Κατσέλη, μας καλούν και μας ρωτάνε οι τηλεθεατές. Δυστυχώς, και βεβαίως τα κριτήρια για να μπορούμε να. Αυτό που είπε ο κύριος Μίαρης, πράγματι ισχύει. Δηλαδή, ο κόσμος, και μου φαίνεται πραγματικά ιδιαίτερος περίεργο το γεγονός ότι δεν γνωρίζουν ότι ισχύει ακόμα ο νόμος Κατσέλη. Και βέβαια ισχύει και πρέπει τουλάχιστον να μην αφήνουν τα πράγματα να φτάνουν στο μη περαιτέρω. Δηλαδή να χάνουν το σπίτι τους ενώ θα μπορούσαν να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου. Απλά το έχουμε πει και από αυτή εδώ την εκπομπή πάρα πολλές φορές στους τηλεθεατές μας, οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλά ενημερωμένοι όλοι. Το γεγονός ότι έχουν γίνει πολύ πιο αυστηρά τα κριτήρια. Βεβαίως. Αυτό είναι τι σημαίνει, πιο αυστηρά. Ότι πολλοί που μπορούσαν στο παρελθόν να ενταχθούν, ανεξαρτήτως από τα ποσά που λαμβάνανε. Σε αυτή τη φάση το... δεν μπορούν να ενταχθούν. Δεν μπορούν να ενταχθούν. Αλλά λόγω οικονομικής κρίσης θα λέγαμε ότι ακόμα και αυτά τα ποσά και αυτές οι προϋποθέσεις, οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι αυστηρές, μπορεί, θεωρώ, σε τεράστιο πληθυσμό του ελληνικού πληθυσμού, να μπορέσουν να έχουν ισχύ και έτσι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το φόβο, αντιμετωπίζουν το φόβο να χάσουν το σπίτι τους, να βρεθούν με μία λύση και ένας δικαστής να ρυθμίσει αυτές τις οφειλές, να διαγράψει μεγάλο μέρος των χρεών και να βρεθούν να πληρώνουν μία πολύ, πολύ μικρότερη δόση σε σχέση με αυτήν
που πλήρωναν μέχρι τώρα ή δεν πλήρωναν διότι δεν μπορούσαν βάσει της οικονομικής τους κατάστασης. Και για να ολοκληρώσουμε το κομμάτι των κατασχέσεων που ξεκινήσαμε και μας το ξεκίνησε και ο Θρασίβουλος και μας ενημέρωσε, πάμε να δούμε, γιατί αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι όλοι οι τηλεθεατές με μεγάλη προσοχή μας παρακολουθούν, να βρούμε τους τρόπους που μπορεί κάποιος να προστατευτεί για να μην προβεί και είναι αντιμέτωπος με κάτι τόσο δυσάρεστο που είναι μια κατάσχεση. Ο τρόπος είναι πρώτα απ' όλα, το έχετε πει η κορίτσια πάρα πολλές φορές και μπράβο σας γι' αυτό, γιατί δυστυχώς ο κόσμος δεν γνωρίζει. Ο Θρασίβουλος πρέπει... μας είπε ακριβώς πριν από λίγο σε πελάτησά του, έχουμε φτάσει, το έχουμε πει πολλές φορές, έχουμε δει τι γίνεται με το για κομμάτι των καταστέσεων. Για πολύ μικρά ποσά, πλέον γίνονται πληστηριασμοί. Ξεκινάμε να το πούμε λίγο ιατρικά, ξεκινάμε από την πρόληψη. Δηλαδή η πρόληψη τι είναι, ακριβώς. Κάνουμε ρύθμιση. Mm-hmm. Βάζουμε τα χρέη μας σε ένα πλάνο. Κοιτάμε ποια έχουν προτεραιότητα. Αν μπορούμε, κάνουμε οποιοδήποτε διακανονισμό με την τράπεζα. Διαφορετικά, προσφεύγουμε και πηγαίνουμε για προστασία με τον νόμο Κατσέλη. Και σε κάθε περίπτωση, όπως έχεις πει, Θράσο, και σε πάρα πολλές εκπομπές, αυτό που πρέπει να γίνει είναι, επειδή βλέπουν κατασχέσεις σε λογαριασμούς, να δηλωθεί ο ακατάσχετος λογαριασμός στο TaxisNet, να πάνε στο λογιστή τους, να δηλώσουν το συγκεκριμένο λογαριασμό μέσω TaxisNet, ώστε να μην έχουν φόβο να μείνουν με 0 ευρώ. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που όταν το ποσό υπερβαίνει τα 500 ευρώ, έχουμε φτάσει στο σημείο να τους παίρνουν όλο το ποσό και να μην έχουν πλέον να αγοράσουν ούτε γάλα αυτοί οι άνθρωποι. Με μισθούς και με συντάξεις, τι γίνεται, να το πούμε για να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές. Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει το ακατάσχετο. Αλλά εφόσον ο λογαριασμός, όπως έχουμε πει, κατατεθεί στην τράπεζα και περάσει η συγκεκριμένη μέρα, mm-hmm. αν δεν έχει δηλωθεί το ακατάσχετο, θα έρθουν, θα πάρουν ολόκληρη την σύνταξη. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να μπουν στο σύστημα και να ορίσουν έναν ακατάσχετο λογαριασμό. Και βεβαίως, ως προς το θέμα των ακινήτων που έθιξε πριν ο κύριος Μίαρης, πρέπει να πούμε το εξής. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχω βιώσει όπου έχει γίνει κατάσχεση ισχύρας τρίτου από την εφορία mm-hmm. και έχει γίνει ταυτόχρονα και κατάσχεση ακινήτου. Δηλαδή πηγαίνει η τράπεζα, παίρνει χρήματα ή η εφορία παίρνει χρήματα από το λογαριασμό, ταυτόχρονα κατάσχει το σπίτι του συγκεκριμένου πολίτη mm-hmm. και φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι του παίρνουν και τα ποσά αυτά από το λογαριασμό, αλλά του έχουν κάνει κατάσχεση και στο σπιτιού του. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή βλέπουμε ότι τώρα πλέον οι εφορίες εφαρμόζουν μια πολύ πιο επιθετική πολιτική, θα πρέπει οπωσδήποτε να ρυθμίσουν με κάποιο τρόπο τις οφειλές. Αν δεν μπορούν να τις ρυθμίσουν, η μόνη λύση είναι ο νόμος Κατσέλη. Θρασίβουλε, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις συνδικαιούχων, οι οποίοι, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Εκεί δίστανται οι απόψεις των φοροτεχνικών, αλλά και των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με τέτοιου είδους υποθέσεις. Καθώς άλλοι υποστηρίζουν ότι μπορεί κάποιος όπως συνδικαιούχος να απαλλαγεί από αυτό, δηλαδή να φύγει από το λογαριασμό. Εξαρτάται από την τράπεζα, δεν γνωρίζω, θα μας τα πεις εσύ καλύτερα. Σε κάποιες περιπτώσεις το επιτρέπουν να φύγει, δηλαδή είμαστε εμείς ίδιοι σε έναν λογαριασμό, μπορώ να αποχωρήσω από αυτό το λογαριασμό σε περίπτωση που έχεις κάποια χρέη και κινδυνεύει και ο δικός μου λογαριασμός. Ή σε διαφορετικές περιπτώσεις δεν μπορούν να φύγουν. Επίσης, δεν θέλω να μου πεις, άμα κατάσχεται το σύνολο του ποσού ή άμα αυτό διαιρείται δια τους συνδικαιούχους που είναι στον συγκεκριμένο λογαριασμό. Λοιπόν, οι κατασχέσεις γίνονται στο ποσοστό που έχει ο καθένας. Αν είναι δύο συνδικαιούχοι, στο 50%. Αν είναι τρεις, το 33% στον καθένα. Αν είναι τέσσερις, το 25%. Μάλιστα. Το πρώτο και κύριο. Δεύτερον, με τα capital controls δεν μπορεί να αλλάξει με το προεδρικό διάταγμα για τα capital controls. Δεν μπορεί να αλλάξει ο τραπεζικός λογαριασμός. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορεί να φύγει ο συνδικαιούχος από μέσα. Η λύση είναι, αν έχει άλλον λογαριασμό, να μεταφέρει το ποσό των χρημάτων που του αντιστοιχεί σε άλλο λογαριασμό, μέσω τράπεζας πάλι, και πάλι με βάση, και με βάση τα δεδομένα. Πάντα υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις από τη στιγμή που υπάρχει όμως και σωστή πρόβλεψη. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι οι πολίτες, οι φορολογούμενοι, κάνουν τρομερά λάθη. Αυτή τη στιγμή να ξέρουν ότι δεν έχουν απεριόριστα το δικαίωμα να ζητάνε χρήματα από την εφορία πίσω. 3 χρόνια πίσω επιστρέφει για λάθη πασιφανέστατα που έχουν γίνει στο έμφυα. Έχεις δηλώσει λάθος το ακίνητό σου που είναι πάνω σε ένα οικόπεδο και το οικόπεδο το έχεις δηλώσει ελεύθερο. Αυτό διπλασιάζει τον έμφυα. Αυτοί οι άνθρωποι για να διεκδικήσουν τα χρήματά τους πίσω, γιατί θεωρούσαν ότι τα έχουν φτιάξει σωστά και δεν πήγανε και σε κάποιον ειδικό για να κάτσουν να τα δούνε συγκεκριμένα με τα συμβόλαιά τους,
έχουν τρομερά προβλήματα και δεν παίρνουν χρήματα πίσω. Όπως επίσης να πω και το άλλο. Αυτοί που καταβάλουν ασφαλιστικό ταμείο χωρίς να εκδίδουν δελτίο ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, ενδέχεται να θεωρηθεί εικονική η ασφάλισή τους και πάλι και το ΟΑΕ δίνει τα χρήματα για 3 χρόνια πίσω. Μπορεί λοιπόν κάποιος ο οποίος δεν έχει κάνει διακοπή και έχει το δελτίο παροχής, γιατί έρχονται πάρα πολλοί τέτοιοι, πληρώνουν τον ασφαλιστικό φορέα γιατί είναι κοντά σε σύνταξη, μόλις εντεθούν συνταξιοδότηση, να μην καλύπτουν τις προϋποθέσεις λόγω ότι δεν έχουν εκδώσει δελτίο παροχής. Πώς να μην βρούμε λύσεις, κυρίες και κύριοι, όταν έχουμε τον καλύτερο τον φοροτεχνικό, τον Θεοσύμβουλο, τον Μίαρη. Καλησπέρα σας, κύριε Χρήστο. Ναι, γεια σας. Σας ακούμε. Ναι, ακούτε το. Εγώ άκουσα τον σταθμό σας τώρα στο ABC. Ναι, ναι. Εγώ είμαι ελάχρος, με εγώ 100 αναπηρία και πάμε με πάθα στη δέκα. Ναι. Ακούτε. Ναι, σας ακούμε. Και είπαν και οι φίλοι κάποιος κύριος που είχε 100% αναπηρία. Και του είπαμε ότι δεν έχουμε τέτοια κυκλοφορία στο ίδιο σύμφωνο. Εμείς δεν πληρώνουμε τέτοια κυκλοφορία, πληρώνουμε ούτε έμβια, πληρώνουμε κάτι άλλο τα παραγγελία που έχουμε από τα αυτοκίνητα. Γιατί το λένε αυτό ότι δεν υπάρχει καμία αναπηρία, καμία. Καταλάβατε. Εσείς έχετε 80% και έχετε απαλλαγή και από τον έμφυα και από τα τέλη κυκλοφορία, μας λέτε. Και όλα, ναι. Στον έμφυα πληρώνει το μισό, είναι οι απαλλαγές που έχουν. Έτσι. Ναι. Όχι, τίποτα. Τον έμφυα τον πληρώνω κανονικά. Δεν πληρώνω καθόλου έμφυα. Δεν περιορίζεται στο μισό λόγω ότι έχετε χαμηλό εισόδημα. Όχι, όχι. Ήταν 130 ευρώ πληρώνα και τώρα να απαλλάξει κανένα. Μάλιστα. Όχι, κοιτάξτε να δείτε, κοιτάξτε να δείτε. Και αγαπητέ μου κύριε Χρήστο, κοιτάξτε να δείτε. Εσείς λοιπόν έχετε πολύ χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια και έχετε απαλλαγή από τον ένφια. Ο κύριος μας ζήτησε για φόρο πολυτελείας και λοιπά. Έτσι δεν πιάνει όλες τις κατηγορίες. Δεν είναι. Το έχουμε πει πολλές φορές, το είχαμε πει. Ακούστε να δείτε, κύριε Χρήστο, μην τα βάζουμε όλα στον ίδιο παρονομαστή. Εσείς έχετε, έχετε σορευτικά κάποια κριτήρια και έτσι έχετε λοιπόν και την απαλλαγή του ένφια και την απαλλαγή. Ο κύριος μας ρώτησε για φόρο πολυτελείας. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι στο. Υπάρχει μια διαφορά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χρήστο. Σας παρακαλώ, μην παραπληροφορείτε. Θέλουμε να κάνουμε σωστή πληροφόρηση στους τηλεθεατές μας. Μισό λεπτό να σας πω κάτι. Βεβαίως. Είτε μας. Είπα ότι από τα αυτοκίνητα με 1.650 κυβικά δεν πληρώνει τίποτα τέτοια κυκλοφορία. Ο κύριος ξέρετε τι μας ρώτησε, κύριε Χρήστο. Τον ακούσατε. Τον άκουσα. Ξέρετε τι αυτοκίνητο έχει ο κύριος. Δεν ξέρω. Έχει πολύ μεγάλη αξία και μάλιστα δεν το έχει και ένα πυρηνικό. Και πάνω από 2.000 κυβικά. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέμε, κύριε Χρήστο, επειδή από αυτή την εκπομπή και επειδή την παρακολουθούν πάρα πολλοί τηλεθεατές, ο καθένας άμα πει την προσωπική του ιστορία, παραπληροφορεί τον κόσμο. Κύριε Χρήστο, η δική σας περίπτωση είναι τελείως διαφορετική. Είναι με τον ίδιο λόγο, τότε θα μπαίναμε όλοι στον νόμο Κατσέλη. Κατερίνα Φραγκάκη. Ναι, δηλαδή μπορεί να μπει και στον νόμο Κατσέλη, θα μπουν όλοι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χρήστο, να είστε καλά. Καλησπέρα σας. Ο κύριος ο συγκεκριμένος, σε μένα μου θυμίζει την κατάσταση που είναι για πάσα νόσο. Έτσι, μπράβο. Είναι δικηγόρος, είναι φοροτεχνικός, ξέρει τα πάντα, δεν άκουσε καν τον προηγούμενο. Και έρχεται και χαρακτηρίζει. Αλλά αυτή δυστυχώς είναι μια γνώριμη συμπεριφορά που έχουν πάρα πολλοί, οι οποίοι δεν σέβονται το επάγγελμα του καθενός. Και δεν μπορεί να έρχεται να λέει ότι δεν γνωρίζει ο φοροτεχνικός και ότι ξέρει αυτός, ενώ δεν έχει ακούσει καν την περίπτωση. Εντάξει. Δηλαδή πρέπει να ζητήσει τουλάχιστον συγγνώμη στον κύριο Μίαρη. Δεν έχει το θέμα. Ο κύριος Χρήστος ήθελε να πει τη γνώμη του. Ήθελε και αυτό στα 5 δευτερόλεπτα δημοσιότητας. Εδώ τους λέγαμε προχθές, ναι, ήθελε τα 5 λεπτά δημοσιότητας. Τους λέγαμε προχθές, Θρασίβουλε, ότι έχουν υποστεί περικοπές όλες οι συντάξεις το τελευταίο χρόνο. Ήθελε άλλο να μας πει ότι η δική μου σύνταξη δεν έχει περικοπή. Εντάξει. Που αποκλείται να μην έχει περικοπή, γιατί από το 4% πήγε στο 6% η ασθένεια. Μόνο αυτό. Δίκαιος ο μισθός του. Εγώ θα πω ότι οι ανάπηροι, αυτή τη στιγμή έχουν μια έκπτωση των 200 ευρώ. Αν δεν έχουν την απόφαση του ΚΕΠΑ και μάλιστα πρόσφατη, εντός του έτους, δεν την παίρνουν αυτήν την αναπηρία. Ταλαιπωρούν τους ανάπηρους να πηγαίνουν στα τοπικά γραφεία και να παίρνουν αυτήν την έκπτωση της αναπηρίας που δικαιούνται, de facto. Και μιλάμε για ολικά ανάπηροι, όχι αυτοί που έχουν κριθεί
Ο κύριος, ο πρώτος τηλεθεατής μας, εγγενητής τυφλή. Μιλάμε για τέτοια προβλήματα. Επέτρεψε μου, ο πρώτος ο τηλεθεατής μας ήταν πολύ ξεκάθαρος γι' αυτό και το απάντησες πάρα πολύ σωστό, πως κάνεις κάθε απόγευμα σε όλους τους τηλεθεατές. Ο κύριος λοιπόν Γιώργος είχε ένα θέμα το οποίο δεν είχε ούτε καν ο άνθρωπος επινακίδες, είχε ένα πολυτελέστατο αυτοκίνητο και ήθελε να δει άμα έχει κάποια φοροαπαλλαγή την οποία δεν την έχει. Τελείωσε εδώ το θέμα. Κύριε Σημεών, καλησπέρα. Καλησπέρα. Παρακαλώ πολύ. Ναι. Σας παρακολουθώ αδιαλείπτως. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς να είστε καλά, διότι μας προσφέρετε σοβαρή ενημέρωση. Να είστε καλά. Θέλω να μου πείτε τώρα. 85% αναπηρία. Μάλιστα. Έχει τρία σπιτάκια μικρά, τα οποία όλα μαζί κάνουν 200.000 και κάτι. Μάλιστα. Ευρώ. Ναι. Σε ένα μένει και τα άλλα δύο είναι άδεια. Τα νοικιάζει είναι άδεια. Άδεια, μάλιστα. Όλα άδεια είναι. Λοιπόν, δικαιούται εκτόσεις του έμφυα. Και είναι, είναι συγκεκριμένα τα κριτήρια. Πηγαίνει ανάλογα τα τετραγωνικά που υπάρχουν. Δεν πρέπει να ξεπερνάει, αν θυμάμαι καλά, γιατί η ζωντανή εκπομπή είναι. Δεν έχουμε μπροστά μας τον νόμο, έτσι. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει και... τέλος πάντων, όχι ένα ερωτηματικό. Σωστά. Στο ότι... Λοιπόν, είναι συγκεκριμένα λοιπόν τα τετραγωνικά που είναι να μην ξεπερνάνε το σύνολο της κατοικίας τα 150 τετραγωνικά, να μην ξεπερνάει συγκεκριμένο όριο ποσού της 200.000, αν θυμάμαι καλά, αλλά εκεί κρατάω μία επιφύλαξη. Και εκτιμάται ότι είναι 210.000. 210.000. Αν το έχετε μπροστά σας, μας βοηθάτε, γιατί και εμείς δεν μπορούμε να έχουμε το νόμο τώρα μπροστά. Οπότε εκεί υπάρχει. Για το ΕΚΑΣ έπαιρνε 560 ευρώ σύνταξη. Ναι. Και έπαιρνε 560 ευρώ σύνταξη. Μάλιστα. Και 4 μήνες τώρα της είναι 130-150. Ναι, έχει περικοπεί και αυτό. Αφήστε το. Έχω κόψει το ΕΚΑΣ. Το ΕΚΑΣ πάλι με 85% αναπηρία δεν είναι δικαιούται να το θα πάρει. Θα το πούμε σε πολύ λίγο. Ο κύριος Ρωμανιάς και ο κύριος Χριστοδουλέλης είναι εδώ και θα ανοίξουμε αυτό το κομμάτι. Μείνετε συντονισμένοι, θα το πούμε για το ΕΚΑΣ. Ωραία, έχουμε να κάνουμε ολόκληρη συζήτηση για το ΕΚΑ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία, ευχαριστώ και εγώ. Εμείς, καλή συνέχεια, να είστε καλά. Πάμε και στον κύριο Γιώργο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, τι κάνουμε. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Ό,τι θέλετε, βγαίνει κύριε Γιώργο. Ναι, βγαίνει το σπίτι μου στην αρχή απολύσεως. Άμα βγαίνει στις 17 Ιουνίου, μετά μπορεί να ξαναπέσει πιο κάτω στη τιμή. Κύριε Φραγκάκη. Στον πληστηριασμό εννοείται. Μάλιστα. Ναι, κοιτάξτε, βάσει της αναθεώρησης του κώδικα πολιτικής δικονομίας ορίζεται η εμπορική αξία. Ναι, άρα, ως εκ τούτου, τώρα θα βγει στην εμπορική αξία του σπιτιού σας όπως το έχουν εκτιμήσει και εν συνεχεία δίνεται η τιμή να μειωθεί βεβαίως. Δεν μπορεί να γίνει ανακοπή. Βέβαια μπορεί να γίνει ανακοπή. Δεν ρωτήσατε όμως αυτό. Ανακοπή. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καταθέσετε ανακοπή ώστε να μπορέσετε να τροποποιηθεί η συγκεκριμένη τιμή που έχει δοθεί, η οποία προφανώς θα είναι πολύ χαμηλότερη της αντικειμενικής αξίας, διότι έχουν πέσει πάρα πολύ η εμπορική αξία των ακινήτων. Θα πρέπει άμεσα να προβείτε στη σχετική ανακοπή, ώστε να μπορέσετε να προσδιοριστεί διαφορετική τιμή εκκίνησης του πληστηριασμού. Και πόσο παίρνει η ανακοπή, πόσο καιρό παίρνει? Πόσο καιρό θα κάνει να εκδικαστεί, εννοείται? Μάλιστα. Είναι ανάλογα το δικαστήριο που θα εκδικάσει την υπόθεση. Μάλιστα. Ανάλογα το κατατόπους δικαστήριο. Δεν μπορώ να σας πω από τώρα πότε θα προσδιοριστεί. Δηλαδή θα πρέπει να κάνετε αίτηση αναστολής και ανακοπή. Η αίτηση αναστολής είναι το άμεσο βοήθημα. Και να πω το ακίνητο άμα κάνει 100, εγώ θέλω να βγαίνει σε 110. Μπορώ να το κάνω αυτό? Θα πρέπει να καταθέσετε τα ένδικα βοηθήματα αυτά, ναι. Μάλιστα. Εντάξει, ευχαριστώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιώργο. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται, θα σύμβουλε μία με το πλαστικό χρήμα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό που θα ισχύσει μέσα στο 2017, είναι ότι το αφορολόγητο χτίζεται μόνο με την χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών. Λοιπόν, αυτό έτσι θα αναγνωρίζονται και δαπάνες, ναι. Διαφορετικά θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αυτό ουσιαστικά είναι στόχος της κυβέρνησης. Αν θυμάστε, το συζητάμε εδώ και 1-1,5 χρόνο. 1,5, το θυμάμαι ακριβώς. Βέβαια, τώρα άλλαξε και ο υπουργός. Γιατί ο κύριος Αλεξιάδης ήταν υπέρμαχος αυτού του συστήματος. Βέβαια, αυτό μοιραία θα γίνει. Γιατί πλέον μετρητά δεν υπάρχουν
στην αγορά. Οπότε θα πάμε στη λύση του πλαστικού χρήματος. Το ζήτημα είναι το όριο συναλλαγών. Αν αυτό που ουσιαστικά είχε ακουστεί είναι ότι πάνω από 70 ευρώ οποιαδήποτε συναλλαγή θα γίνεται με πλαστικό χρήμα, ουσιαστικά δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα στην αγορά και στη ρευστότητά τους. Όπως δημιουργήθηκε και με τα capital controls, όπως όταν αρχίσαμε και είχαμε περιορισμό στις μεταχρονολογημένες επιταγές, όλο αυτό θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή η αγορά κρέμεται από μία κλωστή. Δυστυχώς, ιδίως οι εμπορικές επιχειρήσεις έχουν τρομερά προβλήματα. Το είδαμε και με τις προσφορές που έγινε για το Black Friday, για όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία γίνονται. Αν λοιπόν γίνει και η χρήση του πλαστικού χρήματος, θεωρώ ότι θα δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα. Βέβαια, αυτό πρέπει να γίνει σταδιακά, να γίνει συνείδηση του καθενός, ότι ψωνίζοντας πρέπει να παίρνουμε απόδειξη, ότι καταβάλλοντας οποιοδήποτε ποσό πρέπει να παίρνουμε και να μην έχουμε την τράπεζα πάνω από το κεφάλι μας, γιατί πολλοί από τους συμπολίτες μας, να θυμηθούμε ότι για λόγους χρεών δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Άρα θα δημιουργηθούν σε αυτούς τεράστια προβλήματα, δηλαδή θα παίρνουν κάρτες άλλων για να συναλλάσσονται ή θα εξαρτώνται από μέλη της οικογένειας ή από φίλους. Κατερίνα μου, πριν κλείσουμε, τι γίνεται με τον εξοδικαστικό μηχανισμό στο κόκκινο, διαφωνούν οι δανειστές μας, τι γίνεται σε αυτό το σημείο? Μιλάμε για τα επιχειρηματικά δάνεια. Πράγματι, είναι μια κατάσταση διαβούλευσης τώρα αυτή τη στιγμή, που βλέπουμε ότι έχουν τεθεί κάποιες άσχημες διαδικασίες, θα λέγαμε, τόσο από τους δανειστές όσο και από τις τράπεζες. Ο εξοδικαστικός συμβιβασμός που θέλουμε να λύσει ουσιαστικά τα ζητήματα των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων είναι μία συνέχεια του τότε νόμου Δένδια, είναι θα λέγαμε η αναθεώρηση του νόμου Δένδια, που θα έρθει να δώσει μία ανάσα στην αγορά και θα ρύθμιζε, θα γίνουν διαγραφές χρεών κτλ. Όμως το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια περίπτωση εξαίρεσης των ελεύθερων επαγγελματιών από τις συγκεκριμένες διατάξεις, κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και βλέπουμε πάρα πολλοί σύλλογοι όπως και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, έχει εκφράσει την αντίθεσή του σε αυτό το ζήτημα, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί γιατροί και δικηγόροι οι οποίοι θα έπρεπε να ενταχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση, να ρυθμίσουν τα δάνειά του, να ρυθμίσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, καθώς επίσης και τα χρέη τους προς το δημόσιο. Και περιμένουμε μήπως και τροποποιηθεί αυτό, ώστε όταν έρθει προς ψήφιση στη Βουλή, που το περιμένουμε μέσα στις γιορτές να ψηφιστεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, να μην εξαιρεθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, να αφορά όλους τους επιχειρηματίες αλλά και τους ελεύθερους επαγγελματίες, και σε κάθε περίπτωση με αυτόν τον τρόπο να υπάρξει μια διαγραφή χρεών, να δοθεί μια ανάσα στην αγορά, ώστε να μπορέσει να έρθει η ανάπτυξη και να μπορέσουμε αυτή τη στιγμή τα κόκκινα δάνεια, τα οποία έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή 161 δις, να μειωθούν και να μπορέσουν οι πολίτες να κρατήσουν τόσο τις επιχειρήσεις τους, όσο και τα σπίτια τους, και να μην τα χάσουν με κάποιο τρόπο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο για ακόμα ένα απόγευμα που ήσασταν εδώ και μας βρήκατε λύσεις. Ευχαριστούμε πολύ. 8.75-5.878. Σε λίγα λεπτά, κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Ο Γιώργος Ρωμανιάς, ο εργατολόγος μας, όπως επίσης και ο Στάθης Οξυτοδηλέλης, είναι εδώ για να ξεσκονίσουμε το ασφαλιστικό. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, κάθε απόγευμα για να βρίσκουμε λύσεις. Από το στούντιο του SBC, οι μοναδικοί μας καλεσμένοι απαντούν ζωντανά σε όλες τις δικές ερωτήσεις. Τις δικές σας εύστοχες ερωτήσεις, να διορθώσω, καθώς όλοι οι καλεσμένοι, όπως και όλοι οι τηλεθεατές μας, είναι
πολύ καλά ενημερωμένοι για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Αυτό λοιπόν που λείπει από την ελληνική τηλεόραση και το βρίσκεται εδώ καθημερινά από τις 4 έως τις 6 είναι ποια είναι η πιο συμφέρουσα λύση ανάλογα με την περίπτωσή σας. Σήμερα έχουμε τη χαρά μετά από αρκετό καιρό να φιλοξενούμε στο στούντιο τον κορυφαίο, για εμένα τουλάχιστον είναι προσωπική μου άποψη, τον κορυφαίο δικηγόρο, εργατολόγο, καθώς απαντάει ζωντανά σε όλα τα δικά σας ερωτήματα για το ασφαλιστικό. Κυρίως για το ασφαλιστικό και για τα εργασιακά. Πολύ χαιρόμαστε όταν έχουμε ερωτήσει και γι' αυτό. Καλησπέρα, Στάθη στο Βλέλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι και εδώ. Αν είσαι σταθεί δίπλα σου, αυτό έχω μόνο να πω. Ναι, εννοείται. Πολύ καλά και θα δούμε σε λίγο. Στάθη μου, πριν από λίγο μας κάλεσε αντιληφθετές σήμερα. Πραγματικά θα ξεσκονίσουμε το ασφαλιστικό. Mm-hmm. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε να τιμήσουμε και τον κύριο Σιμεών που μας είπε ότι μας παρακολουθεί κάθε μέρα και περίμενε πότε θα έρθεις να μας πεις για το ΕΚΑΣ, γιατί ακόμα και αυτοί που έχουν 85% στάθμο αναπηρία έχουν υποστεί μια... έχουν μειωθεί το επίδομα αυτό που παίρνανε, τέλος πάντων το ΕΚΑΣ έχει μειωθεί πάρα πολύ. Δηλαδή από τα 300-400 ευρώ που έπαιρνε παίρνει 100 ευρώ. Θα συνεχιστεί αυτό, μας ρωτάει ο κύριος. Άρα πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι γίνεται με το ΕΚΑΣ. Γιατί πριν από λίγο είπαμε στο Δελτίο ότι κόβεται από 1η Ιανουαρίου το ΕΚΑΣ για 250.000 συνταξιούχους. Οπότε πάμε να δούμε τι γίνεται με το ΕΚΑΣ. Ήδη να πούμε, Σοφία, ότι οι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ έχουν περιοριστεί δραστικά λόγω της αλλαγής των εισοδηματικών κριτηρίων. Mm-hmm. Όμως, μνημονιακά ήδη έχει προβλεφθεί νομοθετικά ότι από 1η-1η του 19 δεν θα υπάρχουν δικαιούχοι του ΕΚΑΣ. Υπήρχε μια προσπάθεια από το Υπουργείο για να αντικατασταθεί το ΕΚΑΣ σαν ορολογία με την Εθνική Σύνταξη. Αποδείχθηκε ότι έχει τελείως διαφορετική λειτουργία, άρα κατέπεσε και αυτό. Να πούμε ότι όσον αφορά λοιπόν τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ, οι οποίοι έχασαν το προηγούμενο διάστημα το επίδομα αυτό, υπάρχουν δύο κατηγορίες μέτρων. Τα πρώτα είναι τα συμπληρωματικά και τα άλλα είναι τα αντισταθμιστικά. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ξεκάθαρο ότι χορηγείται για ένα μόνο διάστημα μέχρι τέλος του χρόνου το συμπληρωματικό μέτρο του ΕΚΑΣ για όσους το έχουν ήδη χάσει και στην πράξη πάνω από το 75% των δικαιούχων μέχρι τώρα σταδιακά δεν έχει καταστεί δικαιούχος του ΕΚΑΣ. Μάλιστα. Αυτό τι σημαίνει ουσιαστικά, Στάθη μου, για να το πούμε στον κόσμο? Ότι χαμηλοσυνταξιούχοι, οικία οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα πατούσαν πάνω στο ΕΚΑΣ για να μπορέσουν να αυξήσουν το εισόδημά τους στο συνταξιοδοτικό, το πενιχρό εισόδημά τους, τώρα θα πρέπει να υπολογίζουν χωρίς αυτό. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, κανένα αντισταθμιστικό μέτρο δεν μπορεί να αναπληρώσει ένα χαμένο εισόδημα στο συνταξιοδοτικό. Το είχαμε πει πρώτη από αυτή την εκπομπή, κυρίες και κύριοι, καθώς υπάρχουν πολλοί δικαιούχοι του ΕΚΑΣ οι οποίοι δεν θα το λαμβάνουν πλέον. Είχαμε πει πρώτη ότι δεν υπήρχε καμία περίπτωση να έρθει τουλάχιστον ένα ισοδύναμο μέτρο που να μπορεί να καλύψει το συγκεκριμένο ποσό. Υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες. Δυστυχώς, για ακόμα μια φορά επιβεβαιωθήκαμε. Μόνο 15.000 από όσους το έχασαν, 15.000 δικαιούχους θα το λάβουν. Οι υπόλοιποι θα λάβουν μόνο, μια μερίδα των υπολείπων θα λάβει μόνο κάποια μέτρα έως το τέλος, κάποια μέτρα στήριξης έως το τέλος του χρόνου, τα οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν αναπληρώνουν το ΕΚΑΣ το οποίο χάνεται. Να καλησπέρισουμε τον κύριο Πέτρο. Σας ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τον ΟΓΑ. Είμαι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ από 1/9 του 89. Μάλιστα. 27 χρόνια λοιπόν. Από το 89 έως και σήμερα. Mm-hmm. Μέχρι πέρυσι πλήρωνα 1.600 το χρόνο. Τώρα πληρώνω 2.500. Και ήθελα να ρωτήσω, είμαι 63 ετών, ήθελα να ρωτήσω πότε βγαίνω σε σύνταξη και έχω και ένσημα του ΙΚΑ 1.660, εκ των οποίων τα 700 είναι σε παράλληλη. Δηλαδή, τη στιγμή που είμαι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, έχω και 700 ένσημα. Το ξεχνάτε αυτό το διάστημα, δυστυχώς. Το ξεχνάω αυτό. Έχω δει στην ουσία γύρω στα 900. Τρία χρόνια, λοιπόν. Πριν το 89. Τρία χρόνια, λοιπόν, έχετε. Συν 27, 30 χρόνια συνολικά. Συνολικά. Επομένως, εσείς... Έχω στα 28 μήνες και έχω τρία παιδιά. Μπορώ να κάνω αναγνώριση των τριών τέκνων και του στρατού, συνολικά 7 έτη. Θα σας πω. Και αναγνώριση να κάνετε αυτή τη στιγμή, πάτε για το 62 με 40 χρόνια ασφάλισης. Προφανώς εκεί αναφέρεστε. Έχοντας 30 χρόνια συνολικά,
Συν 7 χρόνια 37. Ούτως ή άλλως, όντας 63 ετών τώρα, σε 4 χρόνια, στα 67 σας, βγαίνετε σε σύνταξη. Δηλαδή, σωστά, ακόμα και να εξαγοράσετε, το οποίο έχει είναι να κάνει με ένα πολύ μεγάλο κόστος. Ακριβώς. Βέβαια, είναι πολύ κοστοβόρο. Επομένως, πόσο είναι το κόστος αυτό, μπορείτε να μου πείτε. Εξαρτάται. Από ό,τι είχα κάνει μία ερώτηση, μου είχαν πει ότι για το στρατό είναι 150 ευρώ το μήνα και για τα παιδιά 180. Συνολικά έβγαζε ένα ποσό, ένα κόστος γύρω στα 14.000 χοντρικά. Είναι παραπάνω δυστυχώς. Αν μετρητής ή αν πληρώσουμε εδώ, γίνεται και γιατί μου πάνε μέχρι 4.000, εάν είναι πάνω από 4.000 πρέπει να τα πληρώσουμε μετρητής. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση εύλογα τα ερωτήματά σας, να σας πω ότι το κόστος έχει αυξηθεί, το κόστος του πλασματικού, από τη στιγμή που δεν έχετε κάνει αίτηση εξαγοράς πριν τις 13 Πέμπτου. Άρα το 13 Πέμπτου στην ουσία, δεν είναι μέχρι τη Βεντεμία 12. Όχι. Άρα το κόστος που μου αναφέρατε είναι μεγαλύτερο. Εμπειρικά και χονδρικά είναι γύρω στα 18.000 ευρώ. Σωστά. Ναι, αν έχει αυξηθεί από 13.5, γιατί πίστευα ότι είναι μέχρι 31.12. Όχι. Αν 18.000 ευρώ, αυτό για το δημόσιο, αν μέχρι 18.000 ευρώ καταβάλλετε για να βγείτε στα 66, το θεωρώ δίχως αντίκρισμα, από τη στιγμή που ούτως ή άλλως με το χρόνο ασφάλισης που έχετε, έχετε κλειδώσει δικαίωμα συνταξιοδότηση στα 67 σας. Στα 67. Εάν έβγαινε νωρίτερα, πόσο σύνταξη θα ήταν αυτή με τα 40 που είναι στα 66, ας πούμε. Πόσο σύνταξη θα έβγαζε με τα 40 χρόνια. Εξαρτάται. Χοντρικά, βασικά. Ναι, αντιλαμβάνομαι. Εξαρτάται και από τις αποδοχές που είχατε στο ΙΚΑ, που είναι ο συμμετέχον φορέας σας. Χοντρικά τώρα. Η συμμετοχή είναι για 3 χρόνια. Παίζει μεγάλο ρόλο για τα 3 χρόνια. Για να μπορέσω να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένος, θα έπαιζε κάποιο ρόλο. Σε κάθε περίπτωση, επειδή μιλάμε χοντρικά, να πούμε ότι γύρω στα 800 ευρώ, 900. Κάπου εκεί θα ήταν για το ΟΝΟΓΑ, μάλιστα. Ωραία, οπότε περιμένουμε 66, δηλαδή το 67 στην επίσης σύνταξη. Θεωρώ ότι λογιστικά σας συμφέρει περισσότερο, ναι. Ναι, γιατί αν έφτανα τα 40 στα 60, στα 62 θα ήταν... Στα 62, αλλά απέχετε. Αν είχατε 33 χρόνια τώρα, αν δεν είχατε παράλληλη ασφάλιση, θα μπορούσαμε λίγο, θα κλείδωνε. Είναι παράλληλη και αυτό που το ρώτησα δεν λαμβάνεται υπόψη, οπότε... Αυτό δημιουργεί πρόβλημα, αυτό σας δημιουργεί πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πέτρο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Η επόμενη τηλεθεατριά μας, γεια σας, η επόμενη τηλεθεατριά μας είναι η κυρία Γεωργία. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μπορώ να μιλήσω στον κύριο Χρυστοδουλέλη? Φυσικά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χρυστοδουλέλη, καλησπέρα σας. Σας είχα ξανά ενοχλήσει για τις... Μ' ακούτε? Ναι, ακούω, παρακαλώ. Σας είχα ξανά ενοχλήσει για τη σύνταξη χειρίας που παίρνω από το δημόσιο. Ναι. Δεκέμβριο έκλεισα τριετία και μου κόψαν 30% χωρίς καμία μεταβολή της οικονομικής μου κατάστασης, όπως ήταν πριν είναι και τώρα. Δεν έχω δικό μου έσοδο, τίποτε. Κακός όμως. Και μου κόψαν μου είχαν κόψει αρχικά το... μου δίναν το 70, μείον 30 δηλαδή, και τώρα μου κόψανε άλλο 30%. Δεν προκύπτει από τον νόμο αυτό το οποίο μου λέτε. Έχετε απευθυνθεί στο γενικό... Από πού παίρνατε τη σύνταξή σας? Παίρνω από Λουτράκι, μένω στο Λουτράκι. Όχι, όχι. Και δεν έχω την ευχαίρεια, και είμαι και άρρωστη όπως με ακούτε, και δεν έχω την ευχαίρεια να πάω στο γενικό λογιστήριο. Αντιλαμβάνομαι. Τότε ίσως θα πρέπει να σας βοηθήσω. Όχι, ίσως θα σας βοηθήσουμε εμείς. Αφήστε ξανά το τηλέφωνο σας, πρέπει να το έχει αφήσει. Αλλά... Το έχω ξαναφήσει. Έπρεπε να κοπεί. Όχι, δεν εξηγείτε. Για ποιο λόγο έχει κοπεί νομικά? Δεν υπάρχει νόμος λόγος για να βρίσκεται. Δεν έχω έσοδο τίποτε. Όχι, κάποιο λάθος θα έχει. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφήστε το τηλέφωνο σας. Τι μπορώ να κάνω, για πείτε μου. Να αφήσετε το τηλέφωνο σας και στο τέλος εκπομπής ο κύριος Χρυστοδουλέλης θα ασχοληθεί με την περίπτωση τη δική σας. Κάντε μου τη χάρη, γιατί είμαι άρρωστη. Να είστε πάντα καλά, κυρία Γεωργία μου. Ευχαριστώ, σε ποιον να αφήσω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Πάμε να απαντήσουμε και σε κάποιες ερωτήσεις. Καλό σας μήνα, καλές γιορτές. Τι γίνεται με τις επικουρικές για όσους συνταξιοδοτήθηκαν από 1η-1η του 2015? Βγήκε η εγκύκλιος για το πώς θα υπολογιστούν? Αναμένουμε την εγκύκλιο. Ωραίο το ερώτημα. Αναμένουμε την εγκύκλιο για τον τρόπο υπολογισμού και είναι σε κρεμότητα. Έχουν παγώσει, έχει παγώσει η καταβολή. Τι θα συμβεί, γιατί πάντα εγώ σε ρωτώ, γιατί πάντα το ξέρεις πριν γίνει, το έχεις ήδη. Ναι. Κία και Σοφία, να πούμε ότι αυτό το έχουμε αναφέρει, το έχετε αναφέρει πολλές φορές από αυτήν την εκπομπή. Οι όποιες παροχές αυτή τη στιγμή, είτε είναι προνοιακές είτε είναι επικουρικές, μπαίνουν σε μια λογική ρήτρας μηδενικού ελλείμματος ή όπως βαφτίζεται αυτή κάθε φορά, βιωσιμότητας.
Ανάλογα λοιπόν με τις ανάγκες κάθε φορά των ταμείων για να μπορέσουν να καταβάλουν τις επικουρικές συντάξεις, έχουμε περιορισμό των παροχών. Από εκεί και πέρα, στην αρχή είχαμε τις οριζόντιες περικοπές, όπως ξεκίνησαν από τον 3863 τον νόμο του 2010, μια σειρά περικοπών στις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις. Στη συνέχεια, όταν κάποια πράγματα αντιμετώπιζαν, κάποιες περικοπές αντιμετώπιζαν πρόβλημα νομιμότητας, όπως κρίθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, εφήβραμε τον επανυπολογισμό για να μπορέσουμε να μειώσουμε τις περικοπές χωρίς να έχουμε ή να έχουμε τα λιγότερα δυνατά νομικά προβλήματα. Επομένως, η λογική είναι ότι δυστυχώς και οι επικουρικές θα μειώνονται. Δυστυχώς έχουμε φτάσει στο σημείο που πάρα πολλοί ασφαλισμένοι, όταν ρωτάνε, και θα το αντιλαμβάνεστε κι εσείς από τα τηλέφωνα που σας κάνουν, όταν ρωτάνε τι σύνταξη θα πάρω, διαχωρίζουν και λένε η κυρία μου πόσο θα είναι, έχοντας κατά νου ότι την επικουρική δεν θα την πάρω καν ή θα πάρω ψίχουλα. Αυτό από μόνο του είναι ένα πρόβλημα και είναι εγροθιά στο μάχη της κοινωνικής ασφάλισης. Από εκεί πέρα η πορεία θα δείξει. Ας ελπίσουμε να αναταθούν τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων για να μπορέσουμε να... Μόνο με δουλειά, μόνο με εργασία. Μόνο με άνοιγμα των επιχειρήσεων. Με ανάπτυξη. Με ανάπτυξη. Τα κλισέ αυτά που τα λέμε κατά καιρούς. Αλλά... ακούμε τόσο καιρό, αλλά δεν το βλέπουμε ποτέ στην πράξη. Πριν όμως θα πάμε στον κύριο Γιάννη και μετά θα μας πεις, γιατί μας λένε οι τηλεθεατές μας, κάντε και μία αναφορά στο μετοχικό των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς μας λέτε ότι συνέχεια για το επικουρικό και για την κύρια σύνταξη, αλλά δεν έχουμε κάνει κάποια αναφορά τι θα γίνει με αυτό, που το παίρνουν ένα τρίμηνο κλπ. Τι γίνεται. Θα το πούμε. Και να πούμε ότι για το μετοχικό ταμείο, αυτή τη στιγμή πήραν τα αναδρομικά τα οποία έχουν καταβάλλονται τα αναδρομικά τον μήνα Νοέμβριο, καταβλήθηκαν τα αναδρομικά του μερίσματος για πάρα πολλούς δικαιούχους οι οποίοι τα ανέμεναν και εντός του Δεκεμβρίου θα πάρουν και οι υπόλοιποι τα αναδρομικά που δικαιούνται. Άρα αυτό είναι ένα καλό νέο για τους ασφαλισμένους. Σε αυτό το σημείο, σε λίγα λεπτά, μόλις μπήκε ο κύριος Γιώργος Ρωμανιάς, ο εργατολόγος μας, θα τον καλησπερίσουμε. Ας πάμε πρώτα να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιάννη. Σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Γιάννη. Θα ήθελα να σας πω κάτι νωρίτερα. Μπορεί να μην το ξέρει ο συνάδελφος, είμαι εμποριακός. Όταν έρθει 100% αναπηρία, δικαιείται απαλλαγή τελών μέχρι οποιοδήποτε κυβικά, μέχρι και 3.000 κυβικά. Μάλιστα. Είναι προϊστάμενο στο γραφείο αυτοκινήτων, μπορεί ο συνάδελφος να μην το ξέρει. Όταν είναι με 80% αναπηρία, δικαιείται μέχρι 1.680 κυβικά. Μάλιστα. Για απαλλαγή τελών. Πολύ ωραία. Όταν έχει 100% με απαλλαγή από το ΚΕΠΑ, από το κέντρο πιστοποίηση αναπηρία, δικαιείται όσα κυβικά και να είναι. Απλά ο συγκεκριμένο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας στην τηλεφωνική. Απλά ο συγκεκριμένο κύριο είχε ένα αυτοκίνητο πολύ μεγάλη αξία και δεν είχε και τις πινακίδες που δηλώνουν την αναπηρία του, ούτε το έχει δηλώσει σαν αναπηρικό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτές είναι οι κανονικές οι πινακίδες, κάνει αίτηση στην αρμόδια εδώ για την απαλλαγή. Ναι, απλά δεν είχε κάνει την αίτησή του, το είπαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γιατί σας παρακολουθώ κάθε μέρα. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε, κύριε καλά. Γιάννη. Κυρία Μαρία, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας. Την ερώτησή σας παρακαλούμε. Είμαι συνταξιούχος του Τσάι. Ναι. Η σύνταξή μου, η βασική, η προσάυξηση του μονοσυνταξιούχου, το επίδομα εξομάλυσης και το επίδομα γάμου ανέρχεται στα 2,138 και 22. Σήμερα διαβάζω στην εφημερίδα ότι θα γίνει κάποια περικοπή, θα βάλουν μπλαφόν. Ναι, αναδρομικό ψαλίδι συντάξει ανά των 2.000 ευρώ. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει καθοριστεί ούτως ή άλλως. Θα μας πει αν θέλει και ο κύριος Ρωμανιάς. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Παρακαλώ. Λοιπόν, άρα να απαντήσουμε και... Ούτως ή άλλως έχει καθοριστεί το πλαφόν αυτό από το νόμο 4387 του 2016 και έχει προκύψει η ερμηνευτική εγκύκλωση, η οποία εξεδόθη χτες, δεν κάνω λάθος λοιπόν, η οποία καθορίζει το πλαφόν σε αυτή την περίπτωση. Αν θέλει να με συμπληρώσει ο κύριος Το Ρωμανίας. Ποσοστό του μονοσυνταξιούχου δεν θα υπολογίζεται? Η εγκύκλειος, από όσο πρόλαβα να την δω, δεν καθορίζει κάτι διαφορετικό για το ποσοστό του μονοσυνταξιούχου. Δηλαδή πιάνεται ενιαία σύνταξη. Ακριβώς. Δεν ορίζει διαφορετικά. Και από τα 2,138 θα πάει στον πλαφόν στις 2.000. Δυστυχώς, άδικο μεν, αλλά το ενιοποιεί, δεν το διαχωρίζει. Και εκεί θα γίνουν οι περικοπές των μνημονιακών ετών. Mm-hmm. Από το 10 ή από το 12 και έπειτα? Και από το 10. Ανάλογα με τον... Από το 10. Πότε έχετε συνταξιοδοτηθεί? Το 9. Το 9, βέβαια, από το 10. Ναι.
από τα 10 και πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Βλέπετε, καλησπέρα σας κύριε Ρωμανιά. Βλέπετε τη μεγάλη αγωνία που έχουν οι τηλεθεατές αυτή τη στιγμή και όσοι μας παρακολουθούν, διότι το ένα ψαλίδι διαντέχεται το άλλο και έχουν μεγάλη αγωνία. Κοιτάξτε, το τι θα γίνει. Ειδικά αυτή την περίοδο υπάρχει μια διάταξη στον 4387 που δίνει τη δυνατότητα σε όσους κάνουν την αίτηση μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη του 2016, τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν, ας πούμε, τη λέξη μείωση του ποσοστού απώλειας, εφόσον η απώλεια είναι πάνω από 20%, το μισό. Το πρόβλημα είναι όμως ότι ο νόμος δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2016, μπήκαμε ήδη στο Δεκέμβριο και κανένα ταμείο δεν μπορεί να υπολογίσει τη σύνταξη με τον καινούργιο τρόπο. Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή μια ασάφεια. Δεν ξέρει ο ασφαλισμένος, γιατί με τη βάση το νόμο θα πρέπει για τους καινούριους, αυτούς που κάνουν την αίτηση μέσα στο 2016, να γίνουν δύο υπολογισμοί. Ο ένας υπολογισμός με τον παλιό τρόπο και ο άλλος με τον καινούριο. Και αν η διαφορά, ο καινούριος θα δίνει χαμηλότερη σύνταξη, εάν η διαφορά ξεπερνά το 20%, λέει ο νόμος, τότε θα κερδίσουν το μισό και θα έχουν ζημιά μόνο το 10%. Κανείς όμως δεν ξέρει πώς να βγάλει αν είναι 20%, γιατί αν είναι 19,19% δεν έχει καν. 99% δεν έχει καμία διαφορά. Αλλά δεν ξέρει κανείς ακόμα να υπολογίσει τη σύνταξη με τον καινούριο τρόπο και επομένως η διάταξη του νόμου. Αναφέρεστε λοιπόν στην προσωπική διαφορά, κύριε Ρωμανιά. Είναι μία από τις τέσσερις προσωπικές. Ένα είδος από τα τέσσερα είδη προσωπικών διαφορών. Είναι η προσωπική διαφορά που είναι για αυτούς που συνταξιοδοτούνται το 2016, μετά το Μάιο του 2016. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Ρωμανιά? Σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή είναι απαράδεκτο να είναι ο νόμος από το 2016 το Μάιο εν λειτουργία, να του δίνει τη δυνατότητα να μην μπορεί να εφαρμοστεί. Γιατί να δεν ξέρει ο άλλος τι σύνταξη θα έβγαζε με τον παλιό τρόπο και αυτός και τα ταμεία μπορούν να υπολογίσουν. Ακριβώς. Με τον καινούριο τρόπο δεν μπορεί να υπολογιστεί, διότι δεν έχουν εκδοθεί ακόμα ερμηνευτικές εγκύκλοι. Κανένα ταμείο, σε όποιο ταμείο και να πάτε και του πείτε τι σύνταξη θα βγάλω τώρα, 120.000 αιτήσεις εκκρεμούν, αλλά από αυτές οι μισές είναι επικουρικές περίπου. 60-70.000 πέσω ότι είναι οι κύριες που εκκρεμούν με βάση το καινούριο νόμο και κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει. Καμία δεν μπορεί να βγει, δεν ξέρουμε. Άρα έχουν παγώσει τα πάντα αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά ο άλλος τώρα που θέλει να κάνει χρήση για να φύγει, για να κερδίσει αυτή την προσωπική διαφορά, το μισό από τη ζημιά, αν είναι πάνω από 20%, δεν μπορεί να υπολογίσει αν θα είναι 20 και πάνω ή αν θα είναι κάτω από 20. Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά. Μάλιστα. 8.75.5.8.78, ο κύριος Γιώργος Ρωμανιάς και ο κύριος Στάθης Χριστοδουλέλης. Κυρίες και κύριοι, είναι εδώ για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Κάθε απόγευμα, κυρίες και κύριοι, από τις 4 έως και τις 6 υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση για το ασφαλιστικό, για τα κόκκινα δάνεια, όπως επίσης και για το φορολογικό. Είναι κάποια θέματα τα οποία μας αφορούν όλους. Όσο και να γνωρίζουμε, όσο και να διαβάζουμε σε δημοσιεύματα, να διαβάζουμε στο SBC, να βλέπουμε όλες τις ενημερωτικές εκπομπές του SBC όπως παρακολουθείτε καθημερινά, σίγουρα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα του να δίνει λύση για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Η δική μας λοιπόν εκπομπή μαζί με τη Σοφία δίνει λύση καθημερινά, συγκεκριμένα στην κάθε ερώτησή σας. Υπάρχει λοιπόν η προσωπική διαφορά. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς συνταξιούχους, κυρίως τους υφιστάμενους συνταξιούχους και τους παλιούς και τους νέους βέβαια τους απασχολεί. Ο κύριος Ρωμανιάς είναι εδώ για να μας απαντήσει σήμερα, γιατί μου λέει οικία δεν υπάρχει μία προσωπική διαφορά, υπάρχουν 4, τουλάχιστον τόσες μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή, προσωπικές διαφορές. Αυτό τι σημαίνει, θα πάμε ευθείαν να ρωτήσουμε τον κύριο Ρωμανιά, που είναι ειδικός να μας απαντήσει. Κύριε Ρωμανιά, λοιπόν, 4 προσωπικές διαφορές. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την πρώτη, που είναι και η μεγαλύτερη και η ουσιοδέστερη. Μάλιστα. Ο νόμος καθόρισε ορισμένες διατάξεις με τις οποίες υπολογίζεται η σύνταξη για εκείνους που κάνουν την αίτηση μετά την ισχύ του. Μάλιστα. Έβαλε μία ρύθμιση ότι για τους ήδη συνταξιούχους, ποιοι είναι ήδη συνταξιούχοι, αυτοί οι οποίοι παίρνουν ήδη σύνταξη και αυτοί που έχουν υποβάλει την αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι τις 11 του Μάη του 2016. Για αυτούς θα βγει η σύνταξη με τον παλιό τρόπο.
Mm-hmm. Τι γίνεται με αυτούς? Λέει ο νόμος, μην ανησυχείτε, εσείς θα εξακολουθήσετε μέχρι το 18 τουλάχιστον να εισπράτετε τα χρήματα της σύνταξης που εισπράτετε και σήμερα. Ναι. Προσθέτει όμως ότι θα γίνει επανυπολογισμός των συντάξεων. Θα γίνει νέος υπολογισμός των παλιών συντάξεων. Είτε έχεις φύγει πριν από 10, 15, 20 χρόνια, θα ξαναυπολογιστεί η σύνταξή σου. Από την αρχή. Με ποιο κριτήριο θα ξαναυπολογιστεί? Με τον τρόπο που υπολογίζονται και οι νέες συντάξεις. Οι συντάξεις αυτών που φεύγουν από το 2016, το Μάιο και πέρα. Περισσότερο τους λέει παλιούς. Λοιπόν, λέει, μιλάμε μόνο για τους παλιούς. Για τους νέους είπαμε τι θα γίνει. Θα πάμε μετά στους νέους. Λέει λοιπόν για τους παλιούς. Μέχρι το 18 θα εξακολουθείτε να παίρνετε τα ίδια χρήματα, αλλά θα γίνει επανυπολογισμός και θα κοπεί η σύνταξή σας θεωρητικά, λέει, στα δύο. Δηλαδή, ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό. Αν έπαιρνε σύνταξη τώρα 1000 ευρώ και σου ερχόταν το εκαθαριστικό και έλεγε σύνταξη 1000 ευρώ και επανυπολογίζεται με τον καινούριο τρόπο και σου βγαίνει ότι θα είναι 750 ευρώ, ναι. Το νέο εκαθαριστικό θα λέει σύνταξη 750 ευρώ, προσωπική διαφορά 250 ευρώ, σύνολο 1000 ευρώ. Θα παίρνεις τα 1000 ευρώ. Μάλιστα. Αυτό λέει ο νόμος μέχρι το 18. Έτσι. Έλα όμως που τίθεται ένα ερώτημα. Αφού θα παίρνεις τα ίδια λεφτά, για ποιο λόγο να κάτσουμε να ξαναυπολογίσουμε 2.707.000 συνταξιούχοι. Για ποιο λόγο να κάτσουμε να ξαναυπολογίσουμε συντάξεις 2.707.000. Και είναι εύκολο, κάθε άλλο. Βγήκε η εγκύκλωση και έλεγε ότι ήδη το Σεπτέμβριο που μας πέρασε έπρεπε να έχει υπολογιστεί, να επανυπολογιστεί περίπου το 10%. Μάλιστα. Δηλαδή περίπου 270.000 συντάξεις. Κανείς, καμία σύνταξη δεν έχει επανυπολογιστεί γιατί υπάρχει δυσκολία. Ας πάρουμε την περίπτωση ότι θα βρουν τρόπο να τις επανυπολογίσουν. Οι συντάξεις λοιπόν αυτές θα είναι κομμένες στα δύο. Θα λέμε σύνταξη, το παράδειγμα που είπα, 750 ευρώ, προσωπική διαφορά 250 ευρώ. Τι γίνεται τώρα? Είναι εγγυημένο ότι οι παλιοί συνταξιούχοι θα εξακολουθήσουν να παίρνουν το άθροισμα της νέας σύνταξης όπως θα βγαίνει, σύν την προσωπική διαφορά? Όχι. Διότι ήδη η κυρία Βελκουλέσκου, και το λέω υπεύθυνα, εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, πριν από 20 μέρες στην σύσκεψη που έγινε με την ελληνική κυβέρνηση, μίλησε και είπε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και προσέξτε, οι άλλοι εκπρόσωποι των λεγόμενων θεσμών που ήταν δίπλα δεν βγάλανε τη σημουδιά. Εμέσως δηλαδή συνεφώνησαν και αυτοί. Μάλιστα. Είπε λοιπόν ότι δεν συμφωνούμε να εξακολουθήσει να καταβάλλεται η προσωπική διαφορά. Άρα λοιπόν αυτό το κομμάτι που μπορεί να είναι καθομολογία του νόμου και πάνω από 20%, μάλιστα, έτσι, είναι αμφίβολο και μετέωρο αν θα εξακολουθεί να καταβάλλεται. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει θέσει θέμα. Αν λοιπόν αυτό, αν επικρατήσει η γνώμη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και μέχρι τώρα ό,τι έχει πει το Ταμείο έχει επικρατήσει, έχει, τότε οι παλιοί συνταξιούχοι θα έχουν γενναία μείωση στη σύνταξη. Αυτή είναι η μεγάλη κατηγορία της λεγόμενης προσωπικής διαφοράς. Μάλιστα. Όμως, έχουμε ακόμα εκείνους που θα φύγουν μέσα στο 16, που όπως είπαμε και πριν από λίγο, εάν είναι πάνω από 20% η απόσταση μεταξύ της παλιάς και της νέας σύνταξης, μπορούν να κερδίσουν το μισό. Αν είναι μέχρι 19,99 δεν κερδίζουν τίποτα. Σωστά. Αλλά αν είναι, είναι προσωπική διαφορά και σε αυτούς. Θα εισπράττουν προς προσωπική διαφορά. Είναι η τρίτη κατηγορία, αυτοί οι οποίοι θα φύγουν το 2017, διότι και για αυτούς προβλέπεται ένα κέρδος λιγότερο εδώ, το 25% μόνο το θα είναι, αλλά το 33% θα είναι για την ακρίβεια, αν θυμάμαι καλά. Το 1/3, το 33%. Ναι. Και είναι και οι επικουρικές, όπου και σε αυτές, παρά το ότι ο νόμος για τις επικουρικές δεν μιλάει για προσωπική διαφορά, εν τούτης και για αυτές υπολογίζεται αν είναι το ποσό συνολικά κύριας και επικουρικής μειχτά πάνω από 1.300, έχουμε και εδώ προσωπικές διαφορές. Να προσθέσω ότι σε πολλές περιπτώσεις που έγινε τώρα επανυπολογισμός, έτσι βρίσκω, δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα αυτό, βλέπω ότι και κάτω από τα 1.300 υπάρχει πρόβλημα προσωπικής διαφοράς. Πολύ σημαντικό. Άρα έχουμε ένα σύνολο όλων των συνταξιούχων τελικά, τουλάχιστον αυτών που έχουν φύγει ήδη και που θα φύγουν μέχρι το 2017 και όλων των συνταξιοδοτουμένων με επικουρική σύνταξη, όλοι υπάγονται στο πακέτο της προσωπικής διαφοράς. Πάμε να καλησπέρασουμε και τους δύο τηλεθεατές μας. Κυρία Αθηνά, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Στον κύριο Χρυστοδουλέλη θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση.
Μάλιστα. Είμαι καινούργια ασφαλισμένη από το 1994. Mm-hmm. Εργάζομαι σε συγκεκριμένο μαγαζί από το 1996 ως και σήμερα. Τα ένσημά μου είναι, ξεκίνησανε με βαρέα, μετά γυρίσανε σε μεικτά, μετά έγινε μια διακοπή το 2011 και έγινε μια αποσχόληση ως το 2013 και τώρα συνεχίζω κανονικά. Μήπως γίνεται τίποτα να... Τα βαρέα σας, τα βαρέα είναι 3.375? Όχι, είναι λιγότερα. Είναι λιγότερα. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν δεν έχετε ούτε ένα ένσημο πριν το 1993? Όχι, το 93, όχι το 94 είναι από το ένσημα. Υπάρχει ανήλικο? Όχι. Λυπάμαι πάρα πολύ. Ισχύουν για εσάς οι γενικές διατάξεις ορίων συνταξιοδότησης. Βεβαίως αυτό ίσχυε και με το προηγούμενο νόμο, όχι με το 43-36. Τα 62 ετηλικές με 40 έτη ασφάλισης ή η γενική 67 με 15. Δυστυχώς, ως νέα ασφαλισμένη και με τα ένσημα που μας αναφέρετε, από τη στιγμή που δεν συμπληρώνετε τα βαρέα που απαιτούνται για τη νέα ασφαλισμένη, που είναι 3.475, δυστυχώς έχουμε πρόβλημα και πηγαίνουμε στα γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Αν τα ένσημά μου από μεικτά γίνονται να περάσουν βαρέα, όχι. Έπρεπε... Σε κάποια στιγμή, τη δήλωση του εργοδότη μου ότι εγώ κάνω τη συγκεκριμένη δουλειά επί 22 χρόνια. Η δουλειά σας κανονικά υπάγεται σε ειδικότητα βαρέων? Ποιο είναι το αντικείμενό σας? Τεχνήτρια. Πώς? Τεχνήτρια, ζαχαροπλαστικής είμαι. Τεχνήτρια. Σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να υπάρχει, επειδή ακριβώς υπάρχει και εισφορά, είναι μεγαλύτερη εισφορά για τα βαρέα, θα έπρεπε να έχει καταβληθεί η διαφορά της εισφοράς αυτής. Άρα έχετε πρόβλημα, δυστυχώς, κυρία μου. Αυτή η διαφορά δεν γίνεται να πληρωθεί αυτή τη στιγμή? Θα πρέπει με πάρα πολύ υπερμεγέθες πρόστιμο, το οποίο όμως θα πρέπει πρώτα να αποδεικνύεται. Μήπως έχει αποχαρακτηριστεί κιόλας αυτή η ειδικότητα? Αν το έχετε πρόχειρο τεχνήτρια, κύριε Ρωμανιά. Ήταν βαρέα, αλλά έχει αποχαρακτηριστεί, δεν είναι. Άρα λοιπόν, δυστυχώς δεν θα. Δεν γίνεται. Σας ευχαριστούμε, κύριε Αθηνά. Ευχαριστούμε, κύριε Αθηνά. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε στον κύριο Θανάση. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Σας ακούμε, κύριε Θανάση. Καλησπέρα σας σε όλους σας. Ναι. Εγώ είμαι μια μέρα που μου είπατε για το Μαρούλια, αν θυμόσαστε. Α, ναι, για τις ελιές και τα Μαρούλια. Ναι, ναι. Μπράβο, ήταν με τις ελιές η σύζυγος, λέω, ασχοληθείτε με τα Μαρούλια, γιατί βγάζουν πάντα οι ελιές. Ναι, ναι. Να σας πω, επειδή δεν έχουμε ακόμα κι εμείς καταλάβει ακριβώς, μιας και είναι και ο κύριος Ρουμανιάς εκεί, ναι, θέλαμε να τα πω πάλι καλύτερα τώρα, μήπως με κατατοπίσετε καλύτερα. Για πείτε μας λοιπόν, γιατί είναι, ναι, και ο κύριος Ρουμανιάς και ο κύριος Χριστόδουλος. Η γυναίκα μου είναι τώρα στο όριο, δηλαδή είναι 64 χρονών. Έχει 7 χρόνια ένσημα του ΙΚΑ. Μετά ασφαλίστηκε στο ΟΓΑ. Είναι αγρότησα ειδικού καθεστώτος. Λοιπόν, πληρώνει ένα ασφάλιστρο 750 ευρώ το εξάμηνο. Όμως δεν είχαμε όλα τα χρόνια εισόδημα από τις ελιές να δηλώνουμε πολύ εισόδημα. Δηλαδή, πότε δηλώναμε, ας πούμε, 1.000 κιλά λάδι, πότε δεν είχε καθόλου. Αυτό ακριβώς τώρα. Και υπάρχει το όριο των 4.000, το είχα πει την άλλη φορά του. Αυτό, ναι, δεν το είχαμε όλα τα χρόνια. Θα πάρει σύνταξη γυναίκα, μην θα πληρώνουμε άδικα. Αυτό τώρα δεν ξέρουμε. Ναι, δεν έχω πρόβλημα, κύριε Ρωμανιά. Ναι. Ναι, κοίταξε, υπάρχει ένα θέμα. Εάν δεν έχει κάποια χρόνια εισόδημα από γεωργικές εργασίες, όταν έρθει η ώρα να κάνει την αίτηση για σύνταξη, θα τη ζητήσουν καθαριστικά της εφορίας. Εάν λοιπόν δεν προσκομίσει καθαριστικά της εφορίας από τα οποία να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο έτος είχε εισόδημα από γεωργικές εργασίες, ο ΟΓΑ θα τις αφαιρέσει τα χρόνια και θα τις πει να πάρεις πίσω τις εισφορές που έχεις δώσει. Έχω παραδείγματα που έχει αφαιρέσει μέχρι και 13 χρόνια. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα. Η γυναίκα σας πρέπει να έχει κανονικά τουλάχιστον 15 χρόνια σύνολο για να μπορεί να πάρει σύνταξη στο 67ο έτος ηλικίας. Εάν αφαιρεθούν... Δεν θα τα έχει, αλλά το εισόδημα που δεν δηλώνουμε όλα τα χρόνια, αυτό είναι το Εάν πρόβλημα. Δεν έχει εισόδημα, θα αφαιρεθούν τα χρόνια από τον ΟΓΑ. Θα ζητήσει ο ΟΓΑ εκαθαριστικά τις εφορίες. Και έχει και ένα εισόδημα από ενίκεια, αυτό δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Το εισόδημα από ενίκεια δεν πάει στον ΟΓΑ, εκτός αν είναι σε περιοχή κατά από 2.000 ή είναι άλλη διάταξη. Όχι, είναι αλλού. Άρα δηλαδή πρέπει να πάμε στον ΟΓΑ. Αυτό που σας είχαμε πει χαριτολογώντας, γιατί εγώ δεν είμαι εργατολόγος, έχουμε δύο κορυφαίους εργατολόγους μέσα στο στούντιο μαζί μας. Ποιο είναι ότι σε περίπτωση που βλέπετε ότι από τη συγκεκριμένη εργασία κάποιες φορές βγάζουν οι ελιές λάδι, κάποιες φορές δεν βγάζουν. Αυτό λοιπόν που είπαμε είναι ότι πάντα θα πρέπει η σύζυγος, έτσι ώστε να μπορέσει να συμπληρώσει αυτό που είπε ο κύριος Ρωμανιάς, τα 15 έτη, να βρει κάποια άλλη αγροτική δραστηριότητα. Θα πρέπει τα εισοδήματα, ναι,
Από τα καθαριστικά αναποδεικνύεται ότι σχετίζονται με αγροτική δραστηριότητα. Δεν αρκεί. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Μπορούμε να πάμε στο Ρουβάι και να ζητήσουμε τώρα μια βεβαίωση τα χρόνια αυτά για να τα ελέγξουμε. Και δεν θυμόμαστε κι εμείς πως τα χρόνια. Ναι, κοίταξε. Δηλώσει το κανονικό. Το ερώτημά σου είναι σωστό. Διότι εδώ και ο ΓΑ συλλαμβάνεται κλέπτονοπόρας. Διότι εισπράττει κανονικά τις εισφορές και μάλιστα είναι ο επισπεύδων. Αυτό στέλνει τα χαρτιά. Και δεν κάνει έλεγχο αν εξακολουθούν να υφίστανται ή όχι οι προϋποθέσεις. Έτσι. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα το οποίο ο ΓΑ πρέπει να αντιμετωπίσει. Όταν ήμουν εγώ στο Υπουργείο, τέλος πάντων δεν πρόλαβα, αλλά ήθελα να τα αντιμετωπίσω. Είχα φωνάξει το διοικητή του ΓΑ και του λέω: δεν δικαιολογείται ο ΓΑ 13 χρόνια να στέλνει χαρτιά και να λέει πληρώνεται. Και όταν έρθει να πάρει σύνταξη, να λέει φέρετε τα καθαριστικά να δω αν δικαιούσε. Διότι η ασφαλισμένη έχει την προσδοκία του δικαιώματος και δεν είναι ειδική στα συνταξιοδοτικά να ξέρει αν θα τη αφαιρεθούν ή όχι τα χρόνια. Υπάρχει θέμα. Και θα έλεγα ότι υπάρχει και νομολογία, αλλά δεν ξέρω τώρα στη δική σας περίπτωση πόσα χρόνια λείπουνε. Μπορεί άρα να πάει, κύριε Ρωμανιά, αν ο διευθυντής μας στον ΟΓΑ. Να ξέρουμε ακριβώς τι μας γίνεται. Ναι, μπορείτε να πάτε και όχι μπορείτε, οφείλετε να πάτε και οφείλει και ο ΓΑ να σας δώσει εξηγήσει. Πρέπει λοιπόν να πάτε για να σας δώσει κάποια εξήγηση και ο ΓΑ. Ναι, κύριε Ρωμανιά, στο χωριό τώρα εκεί όλοι, κανείς δεν έχει εισόδηματα αυτά που μας λέτε τώρα. Όλοι και παίρνουν σύνταξη. Πώς γίνεται αυτό? Κοίταξε, εγώ δεν μπορώ να γίνω τέτοιο γιατί παίρνουν σύνταξη. Εγώ σου λέω τι λέει ο νόμος. Τώρα από εκεί και πέρα τι έχει γίνει με τις ΑΒΓ περιπτώσεις, πρέπει να δω τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι, και το 80% δεν έχουν ψηλά εισόδηματα όπως και εμείς. Όχι, κοιτάξτε, και εσείς δεν είναι σωστό αυτό που λέτε τώρα ότι παίρνουν όλοι οι άλλοι σύνταξη. Πώς γίνεται? Η κάθε περίπτωση έχει τη δική της σημασία. Και πρέπει, όχι να γενικεύομαι, πρέπει να βλέπουμε. Γιατί πολλές φορές έρχονται και στο γραφείο μου και μου λένε «Η τάδε πήρε σύνταξη, εγώ δεν πήρα». Δεν μπορεί να απαντήσεις εάν δεν δούμε γιατί πήρε σύνταξη άλλη, τα συγκεκριμένα στοιχεία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θανάση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στην επόμενη τηλεθεάτριά μας. Είναι η κυρία Ρίτσα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Είναι η πιο παλιά τηλεθεάτριά σας από την πρώτη μέρα που άνοιξε το κανάλι. Να είστε καλά. Ήθελα μία ερώτηση. Εχθές το βράδυ σε ένα δελτίο ειδήσεων αργά άκουσα ότι με τον νόμο 4038 του 12 παράνομα κάνουν μειώσεις στις συντάξεις των ΑΜΕΑ και των πώς λέγονται οι συντάξεις που είναι βαριά ασθενείς οι άνθρωποι. Επειδή λοιπόν πριν από ένα εξάμηνο διαγνώστηκα με καρκίνο στο αίμα, είμαι συνταξιούχος αρκετά χρόνια. Έχω ποσοστό αναπηρίας λόγω του καρκίνου στο αίμα? Μήπως ξέρει κάποιος από τους εργατολόγους? Το ποσοστό αναπηρίας κρίνεται από την Επιτροπή των ΚΕΠΑ, από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας. Ναι, αλλά σαν ασθένει αυτό. Εγώ δεν θέλω να πάρω σύνταξη, αλλά εάν με αφορά ως προς την παράνομη μείωση της σύνταξης, καθότι τα φάρμακα είναι πάρα πολύ ακριβά, δεν με φτάνουν σύνταξη. Πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό αναπηρίας και ανά το 80%, το οποίο πρέπει να πιστοποιηθεί από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας. Έχετε περάσει από Επιτροπή από τα ΚΕΠΑ? Όχι, εντελώς τυχαία το άκουσα. Δεν μου είπε κανείς ότι με αυτή την ασθένεια θεωρούμε ανάπηρη, ας πούμε, σε κάποιο ποσοστό. Κατάλαβα. Θα πρέπει όμως, για να μπορέσετε να απαλλαγείτε από τις κρατήσεις, θα πρέπει, αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο για εσάς, θα πρέπει να περάσετε από επιτροπή, να κάνετε αίτηση για να περάσετε από τα ΚΕΠΑ, θα πάρετε εισηγητικό φάκελο από τον γιατρό που σας παρακολουθεί, να γνωματεύσει η επιτροπή κατόπιν επί του ποσοστού αναπηρίας σας και στη συνέχεια να μπορέσετε να το προσκομίσετε στον ασφαλιστικό σας φορέα για να απαλλαγείτε από τις κρατήσεις. Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Αν είναι 80%, αν η ασθένειά σας, γιατί αυτή είναι η ιατρική κρίση, σας χορηγεί ποσοστό αναπηρίας άνω το 80%, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν έχετε κάποιο πρόβλημα, συγγνώμη που σας διακόπτω, αφήστε το τηλέφωνο σας στο κοντρόλ να σας βοηθήσουμε εμείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά μας εγκίνησατε. Έχω χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου. Είμαστε εμείς εδώ, θα σας βοηθήσουμε. Αλλά ακούγοντας αυτό, επειδή δεν με φτάνουν για τα φάρμακα μου μονάχα,
Αφήνω όλα τα υπόλοιπα και επειδή το άκουσα, έστω και τόσο μεγάλη και καλά κάνατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας παρακαλούμε μην κλείσετε. Τα παιδιά από το κοντρόλ θα σας κρατήσουν τα στοιχεία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ρωμανιά, βλέπετε η πιο ανθρώπινη εκπομπή. Οι ζωντανά οι τηλεθετές έχουν τη δυνατότητα να ρωτήσουν τους κορυφαίους εργατολόγους, φοροτεχνικούς που έχουμε κάθε απόγευμα εδώ. Πραγματικά η πιο ανθρώπινη. Δακρύσαμε όλοι γιατί πραγματικά μας συγκίνησε η κυρία Ρίτσα. Πολλές ερωτήσεις έχουμε σχετικά και με το ΕΦΑΠΑΞ. Τι γίνεται με το ΕΦΑΠΑΞ των συνταξιούχων? Πρώτον, κοιτάξτε, είναι 37 κατηγορίες των δικαιωμένων ΕΦΑΠΑΞ και η κάθε μία έχει τις δικές της ρυθμίσεις. Mm-hmm. Εκείνο που έχουμε να παρατηρήσουμε ήταν αυτές οι 37 κατηγορίες μέχρι τώρα υπήγοντα στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων. Λέγεται Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, αλλά έχει και τις άλλες κατηγορίες εκεί. Mm-hmm. Προσέξτε τώρα τι έγινε. Αυτό το ταμείο από την 1η του Γενάρη πάβει να υφίσταται. Ενσωματώνεται στο επικουρικό, το ΕΤΑ, το οποίο και αλλάζει όνομα και λέγεται ΕΤΑ ΠΕΠ πλέον. Αυτό οπωσδήποτε θα δημιουργήσει μια γραφειοκρατικής φύσεως δυσκολία σε νέα καθυστέρηση. Σε κάθε περίπτωση τώρα παίρνουν το ΕΦΑΠΑΞ αυτοί που έχουν φύγει από την 1η του Σεπτέμβρη μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2013. Μάλιστα. Θα μπουν στη σειρά αυτοί που φύγανε το 2014, θα ακολουθήσουν οι άλλοι του 2015 και μετά θα πάνε αυτοί του 2016. Αυτοί που είχαν φύγει μέχρι 31 Αυγούστου του 2013 είχαν ήδη μείωση στο ΕΦΑΠΑΞ 38,5% περίπου. Mm-hmm. Αυτοί που φεύγουν τώρα μεταξύ Σεπτέμβρη-Δεκέμβρη του 2013 έχουν μια πρόσθετη μείωση 17,14%, επιπλέον μείωση. Κανείς δεν ξέρει τι νέα μείωση θα έχουν αυτοί που θα πάρουν το ΕΦΑΠΑΞ και έχουν φύγει από το 2014 και πέρα. Σε κάθε περίπτωση, γιατί αυτό με ρωτάει πολλοί κόσμος, να φύγω τώρα για να πάρω το ΕΦΑΠΑΞ. Δυστυχώς, όσοι φύγουν τώρα, το ΕΦΑΠΑΞ θα το πάρουν στην καλύτερη περίπτωση το τέλος του 2018, πιθανότατα το πρώτο εξάμηνο του 2019. Στην καλύτερη, όπως λέτε. Στην καλύτερη. Άρα, μην νομίζουν ότι φεύγοντας τώρα, αύριο το πρωί θα πάρουν το ΕΦΑΠΑΞ. Και θα το πάρουν, το λέω και αυτό δυστυχώς, με ό,τι θα ισχύει τότε. Γιατί τώρα μας λέτε με 38%. 38,5% ήταν εκείνοι που φύγανε μέχρι τον Αύγουστο του 2013. Φαντάζομαι. Οι άλλοι που φεύγουν μέσα στο 2013 πάλι, από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο, έχουν μια πρόσθετη μείωση 17,14%. Επί του υπολείπου που έμεινε μετά το 38,5%. Κανείς δεν ξέρει αυτοί που θα φύγουν από το 14, που έχουν φύγει ήδη δηλαδή, που δεν έχουν πάρει από το 14 και πέρα, τι νέα μείωση θα υπάρχει. Κυρία Μαριάννα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούω. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω εάν οι εταιρείες που μας λένε ότι μπορούμε να... Οι εταιρείες, ναι, συγγνώμη. Μην μας ακούτε, σας παρακαλούμε, από την τηλεόραση, από το ακουστικό σας. Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Οι εταιρείες που επικοινωνούν μαζί μας ότι μπορούμε να καταθέσουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αγωγές για να πάρουμε πίσω τις μειώσεις των συντάξεών μας και των επικουρικών. Ισχύει κάτι τέτοιο ή είναι... Πολύ ωραία η ερώτησή σας. Θα απαντήσουν τώρα οι εργατολόγοι μας. Λοιπόν, πολλοί τηλεθέτες μας ρωτάνε τι γίνεται λοιπόν με αυτές τις εταιρείες. Ναι, κοιτάξτε, όταν ανοίγεις το κομπιούτερ σου, αμέσως πέφτεις σε διαφημίσεις. Εταιρεία τάδε, άλλος σας κόψανε τη σύνταξή σας, άλλος ελάτε εδώ. Θα σας βοηθήσουμε. Και δυστυχώς, ναι, δυστυχώς, κάθε βράδυ έχω και στο γραφείο αρκετούς, και τα τηλέφωνα βαράνε συνέχεια, μας η τάδε εταιρεία μας είπε να πάμε να κάνουμε. Προσωπικώς δεν μπορώ εγώ να αποκλείσω καμία εταιρεία. Σκέπτομαι όμως, και δεν διστάζω να το πω δημοσίως, ότι ένας που έχει, θα έλεγα, σωρία υποθέσεων στο γραφείο του, δεν έχει ανάγκη να πάει να βάλει ταμπέλα ότι ελάτε να σας βοηθήσω. Έτσι πάει ο κόσμος μόνος του. Προσωπικά λοιπόν εγώ έχω διατηρώ και δεν διστάζω καθόλου να το εκφράσω, ζωηρές επιφυλάξεις για εκείνους οι οποίοι αυτοδιαφημίζονται ότι μπορούν να εξασφαλίσουν τις συντάξεις. Και έχω και μερικά, όχι στην Αθήνα, στην περιφέρεια παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν ιδέα από ασφαλιστικά και βρήκαν ευκαιρία να κάνουν αυτή τη δουλειά. Επομένως, δεν μπορώ να γενικεύσω,
Αλλά σε κάθε περίπτωση συνιστώ στον κόσμο να είναι πολύ προσεκτικός στις επιλογές που κάνει. Να ρωτάει εκείνες τις εταιρείες που τους λένε ελάτε. Ακριβώς. Να ρωτάει έχετε καμία επιτυχία. Έχετε βγάλει καμία απόφαση μέχρι τώρα. Έχετε κάποια εμπειρία. Εάν διαπιστώνει ότι δεν έχουν εμπειρία, μακριά. Είναι φανερό ότι δεν παρέχουν τα αναγκαία εχέγγυα για να έχουν αποτέλεσμα. Και σε συνέχεια αυτό που λέει ο κύριος Ρωμανιάς, υπάρχουν και εταιρείες οι οποίες δεν έχουν καν δικηγόρους μέσα και ήδη διώκονται από τον σύλλογό μας για την ποίηση επαγγέλματος. Σε κάθε περίπτωση, ναι. Πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα, γιατί υπάρχουν οι επιτίδιοι δυστυχώς. Τελευταίο τηλεθεατή Σκία, ναι. Ο χρόνος τρέχει γρήγορα. Κύριε Θωμάς, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα. Σας ακούμε, κύριε Θωμά. Έχω πάρει πλήρη σύνταξη από το ΙΚΑ 4 πρώτου του 2011. Μάλιστα. με 10.800 ένσημα. Παράλληλα είχα και ΤΕΒΕ από το 2004, το οποίο το συνέχισα και μετά τη σύνταξη που πήρα το ΙΚΑ, το 11 και το 12. Το 12 σταμάτησα. Μάλιστα. Ο νέος νόμος προβλέπει κάτι για τα χρόνια, αν όχι τα παράλληλα, 2 χρόνια που συνέχισα μετά τη σύνταξη. Εφόσον είναι ΤΕΒΕ, είναι άλλο ταμείο, και εφόσον έχετε 15 χρόνια τουλάχιστον, μπορείτε να πάρετε δεύτερη σύνταξη στα 67. Έχει δύο όμως μόνο. Όχι, δεν μιλάω για να έχω δεύτερη σύνταξη. Μιλάω αν μπορεί να έχει κάποια προσάρτηση στη σύνταξη του ΙΚΑ. Τα χρόνια που είναι παράλληλα, δυστυχώς, χάνονται. Δεν μπορεί να πάρει κάτι. Δεν μπορεί να πάρει κάτι. Μετά τη σύνταξη. Μα είναι παράλληλα. Πώς θα είναι, τι θα γίνει μετά τη σύνταξη. Όχι, τα δύο χρόνια μετά τη σύνταξη. Ναι, κοίταξε. Εάν έχετε πάρει σύνταξη μόνο για τα χρόνια του ΙΚΑ και μετά έχετε δύο χρόνια, εφόσον είναι άλλο ταμείο. Μπορείτε να πάτε για προσάυξηση, απλά όχι αυτοτελές δικαίωμα. Ναι. Θα υπάρξει κάποια προσάυξηση. Ναι, μπορείτε να ζητήσετε. Να ζητήσετε μετά για την προσάυξηση. Απλά δεν θεμελιώνεται δικαίωμα για δεύτερη σύνταξη. Α, δεν θεμελιώνεται. Εγώ μιλάω άνθρωποι. Ναι. Όπως σας είπε και ο κύριος Ρωμανιάς και ο κύριος Χριστοδουλέλης, ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ και έτσι θα κλείσουμε ευχάριστα σήμερα με τον τηλεθεατή μας, τον κύριο Θωμά. Να του ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, να ευχηθούμε και σε εσάς και να σας ευχαριστήσουμε και πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ρωμανιά, κύριε Χριστοδουλέλη. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς. Εσείς μείνετε στο SBC, ακολουθεί εκπομπή Πολιτική Οικονομία και στη συνέχεια εκπομπή Πράξη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για τη Δευτέρα στις 4. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.